καλός ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δασκαλοί με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Δεν παίξαμε τυχαία αυτό το τραγούδι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή την εκπομπή. Σήμερα θα έχουμε ένα αφιέρωμα στο μεγάλο μας καλλιτέχνη, στο πρώτο μπουζούκι, και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι από τον Ζαμπέτα. Θα είναι κοντά μας φίλοι, συγγενείς, έτσι για να θυμηθούμε και να μάθουμε πολλά πράγματα. Όμως αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι! Νομίζω ότι θα περάσουμε ένα όμορφο δίωρο παρέα, γιατί έχουμε έτσι ετοιμάσει διάφορα πράγματα για σήμερα. Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή, έτσι κι αλλιώς. Τα Χριστούγεννα και οι γιορτές έρχονται. Το πλατό μας είναι στολισμένο, βέβαια από την περασμένη εβδομάδα. Αλλά εγώ πρέπει να πω ότι δεν το χορταίνω, δεν χορταίνω να το κοιτάω. Και δεν χορταίνεις ποτέ να έχεις στολίδια, να έχεις δέντρα, να έχεις τα πάντα. Έχουμε και έξυπνους τρόπους σήμερα να προτείνουμε στον κόσμο, οικονομικούς, για να στολίσουμε τα σπίτια μας με διάφορα αντικείμενα. Και μία και αρχίσαμε την εκπομπή με το πιο καλός μαθητής. Θα σας πάω λίγο στα σχολεία. Αν δεν θέλεις να μας πεις ότι ήσουν εσύ η καλύτερη μαθήτρια. Όντως ήμουν. Βεβαίως. Είδα και το τυχαία. Παιδιά, ήμουν 19,5. Και να ήθελες να το κρύψεις, είσαι λίγο σπασικλάκι. Αλλά εντάξει. Λες να το είπα τώρα επιτίδες για να τη ρωτήσω, γιατί ξέρω τι ρωτάω εγώ. Σου λέει κάτσε να με ρωτήσει τώρα να πω ότι ήμουν αριστούχα. Η ερώτηση να μείνει εκεί, να μην προχωρήσει. Να μείνει εκεί, να μην προχωρήσουμε. Αλλά ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Μπράβο. Ναι. Πόσα πλήρωσες για το 19. Πολλά. Μπαμπά, εσύ που ξεφραγιάστηκες. Τι να κάνεις, κορίτσι μου, η ζωή. Δεν θέλω να μας πεις για τα σχολεία. Δύσκολο. Θέλω να επιστρέψουμε στα σχολεία και να πούμε ότι οι σχολικές καθαρίστριες έχουν μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Ναι, πραγματικά. Και θα τα δούμε όλα. Ξεκίνησε με 40% μόνο το δυναμικό των σχολείων. Και μιλάμε τώρα για τον καθαρισμό και για την καθαριότητα που είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα. Και αυτό, επειδή θα το συζητήσουμε στη συνέχεια το θέμα αυτό, αυτό είναι και εις βάρος της δημόσιας υγείας, της υγείας των παιδιών μας, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Μικρόβια, δεν καθαρίζονται όπως πρέπει τα σχολεία. Ακριβώς. Και είναι μεγάλο το θέμα. Εκτός από τις θέσεις εργασίας ασφαλώς που χάνονται, κινδυνεύουν να χάσουν κινδυνεύουν οι άνθρωποι στο χώρο της καθαριότητας. Ναι. Και το success story είναι σε εξέλιξη. Δεν θα πούμε μόνο αυτά. Θα δούμε και άλλα. Θα δούμε πού, σε ποιο μέρος, σε ποια περιοχή είδαμε ξανά χέρια απλωμένα να περιμένουν μια σακούλα με λίγα τρόφιμα. Αλλά θα δούμε και πώς οι μαθητές του Γυμνασίου Χαλανδρίου έδειξαν την κοινωνική τους ευαισθησία, με ποιο τρόπο, και μας έδωσαν και το καλό παράδειγμα. Να πούμε ότι επειδή έχουμε μπει στις ημέρες τις γιορτινές, σήμερα θα ξεκινήσουμε την χριστουγεννιάτικη ζαχαροπλαστική και θα ξεκινήσουμε με το αγαπημένο, το δικό μου έτσι γλυκό των Χριστουγέννων, τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες. Ωραία. Έχει γίνει χαμός ήδη. Έχουμε ξεκινήσει. Μην τα λες όλα. Το φεύγουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτούς τους κουραμπιέδες δεν έχω καταφέρει ποτέ να τους κάνω έτσι καλούς. Έχω κι εγώ μια συνταγή από την γιαγιά μου, η οποία δεν μου πετυχαίνει. Δεν ξέρω. Ίσως όταν ήμασταν μικρά, όταν τρώγαμε, ας πούμε, από τις μαμάδες μας, από τις γιαγιάδες μας, τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα. Ήταν και όλο αυτό έτσι το. Το κλίμα, το συνέστημα που περνούσε μέσα από τις κουραμπιέδες, ας πούμε, και στα εγγόνια. Είναι και το χέρι, δηλαδή ποιος το κάνει, το χέρι που βάζει. Τι θες να πει, το χέρι μου. Δεν ξέρω, αλλά που λες, ούτε εγώ. Εγώ έχω συνταγή με κάσιους κουραμπιέ, γιατί δεν καταφέρνω τους παραδοσιακούς. Είναι άλλο από το χέρι. Ο Στάθης Κύρμας τους διαφημίζει συνέχεια. Αυτούς τους κουραμπιέδες με τα κάσιους τους διαφημίζει συνέχεια. Αλλά ακόμα δεν τους διαφημίζει, αλλά δεν φέρνει. Είναι εύκολη. Θα μας φέρω αύριο. Κανονίστε την πορεία. Ελπίζω να μάθουμε σήμερα πάντως. Όλη νύχτα θα φτιάχνει κουραμπιέδες. Αύριο θα μας τους φέρει. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Εννοείται. Θα φιλοξενήσουμε μια ιστορία ζωής, ένα ταξίδι μιας ολόκληρης ζωής με περιπέτειες, με, θα έλεγα, μεγάλες δόξες στο χώρο του κινηματογράφου. Ένας πολύ αγαπητός ηθοποιός. Θέλω να δούμε λίγο ποιονού την ιστορία ζωής θα φιλοξενήσουμε σήμερα. Ο ηθοποιός Κώστας Τσάκωνας σε έναν απολογισμό ζωής. Ο πατέρα μου πέθανε και μου άφησε και 3 παιδιά την εποπτεία μου. Κληρονομία. Σαν παιδιά μου. Είναι καλά να σε θυμάται ο κόσμος ζωντανό και νυφάλιο. Μου λείπει το θέατρο, αλλά δεν πεθαίνω. Και όταν πέθανε η μάνα μου, είπα θα παίξω απόψε για τη μάνα μου. Και μετά. Πάρα πολύ συμπαθητικός.
Κώστας Τσάκωνας, φοβερός. Συγκινήθηκε για συγκεκριμένα πράγματα που του συνέβησαν στην ζωή του. Μας μιλάει για το πώς μεγάλωσε, κάτω από ποιες συνθήκες, σε ποιον είχε αδυναμία και πώς και για ποιο λόγο αποφάσισε να σταματήσει το θέατρο. Όλα αυτά θα τα μάθουμε στη συνέχεια και είναι ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος. Δεν τον είχα γνωρίσει από κοντά. Πολύ γλυκός και εμπνέει και αυτά τα συναισθήματα, τα τρυφερά. Ακριβώς. Και μας είπε κιόλας ότι πώς θέλει ο κόσμος να τον θυμάται. Να το σκέφτεται και να θυμάται, ναι. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, Βίκη, με το θέμα που αφορά τις καθαρίστριες στα άτομα που απασχολούνται στην καθαριότητα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπου έχει συμβεί το εξής, η σχολική χρονιά άρχισε με μόνο το 40% του δυναμικού των καθαριστριών στα σχολεία. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι οι συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν. Αυτό συνέβη μάλλον γιατί οι συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν. Και οι καθαρίστρες τώρα των σχολείων ζητούν να μονιμοποιηθούν, να έχουν όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από την μονιμοποίηση. Και μιλάμε και για καθαριότητα στα σχολεία, μιλάμε για μικρά παιδιά. Μιλάμε για την υγεία τους. Τις καθαρίστες δεν αφορά μόνο τα σχολεία, βέβαια εμείς τώρα αυτό το κομμάτι θα πιάσουμε. Αλλά υπάρχει ένα γενικό θέμα για τα άτομα που εργάζονται στην καθαριότητα και σε όλα τα δημόσια κτίρια και στη δημόσια υπηρεσία. Μα έχουν αγανακτήσει. Είδαμε τις καθαρίστρες που πήγαν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και που έγιναν φασαρίες. Δεν αντέχουν πλέον άλλο. Βρίσκουν έναν τρόπο να διαμαρτυρηθούν, μήπως και εισακουστούν. Αλλά περικοπές δεν γίνονται από τους ευαίσθητους τομείς τώρα. Δηλαδή, να πάνε να γλιτώσουν τι. Ναι, αλλά το θέμα που αφορά τα σχολεία έχει περαιτέρω και μια άλλη, ας πούμε, μια άλλη διάσταση, όπως είπαμε προηγουμένως, ό,τι έχει να κάνει και με την υγεία. Ακριβώς. Γιατί αν ένα σχολείο δεν καθαρίζεται σωστά, όπως πρέπει να καθαριστεί, που όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε με το 40% του δυναμικού, δεν μπορεί να καθαριστεί το ίδιο όπως με το 100% του δυναμικού. Οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι μπορεί και οι όσες να θερίζουν, τα μικρόβια, όλα αυτά. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, το ζήτημα. Είναι πολύ λεπτό, είναι και θέμα υγείας. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα, Αλεξία. Το success story που λέγαμε. Το success story σε πολύ εισαγωγικά. Η ανάγκη λοιπόν για Σίτις έφερε για άλλη μια φορά εκατοντάδες ανθρώπους στην ανάγκη, γιατί περί ανάγκης πρόκειται, να σδριμωχτούν, να φτάσουν στο σημείο ακόμα και να σπρώχνονται με τα χέρια τους υψωμένα και απλωμένα για να περιμένουν μια σακούλα με τρόφιμα. Είναι εικόνες που δεν είναι η πρώτη φορά που τις έχουμε δει. Όλοι θυμόμαστε πριν μερικούς μήνες τι έγινε έξω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν η παραγωγή δίνανε δωρεάν τα λαχανικά τους. Και οι εικόνες αυτές κάναν το γύρο όλου του κόσμου. Κάναν το γύρο όλου του κόσμου και όλοι. Εκμεταλλευόμενοι, βέβαια, μια κατάσταση. Ακριβώς. Και παρουσιάζοντας την σε πολύ διαφορετική διάσταση. Δυστυχώς τέτοιες εικόνες είδαμε ξανά. Νομίζω πως όλοι στεναχωριόμαστε και όλοι λυπόμαστε να βλέπουμε κάτι τέτοιο. Και δεν τελειώνουν και τα παιδιά αυτές οι εικόνες. Αυτό είναι τίποτα, το κακό, δηλαδή. Τελειώνουν. Έχουμε τους μαθητές του Λυκείου Χαλανδρίου, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν γνωρίζοντας ότι ο Δήμος έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι νεαροί μαθητές, που είναι μάλιστα μαθητές γυμνασίου. Από το υστέρημά τους και με το χαρτζιλίκι τους πήρανε λίγα πράγματα, προϊόντα μακράς διάρκειας, όπως και εσύ είπες πριν. Δηλαδή. Ρύζι, γάλα, πορέ, χαρτικά, όλα αυτά. Λάβη. Και πήγαν και τα έδωσαν. Και πραγματικά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Πάντα τα παιδιά. Τα παιδιά. Πάντα. Έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε όλα αυτά. Βέβαια, όλος ο κόσμος, αλλά πάντα τα παιδιά θέλουν να προσφέρουν. Ναι, και όταν προέρχεται από παιδιά αυτή η κίνηση, δηλαδή θα πρέπει λίγο να βάλει σε λειτουργία και τους. Ναι. Δείχνει ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα. Ότι υπάρχει ανάγκη και αφού υπάρχει όντως ανάγκη, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν μόνοι τους πρωτοβουλία και θέλουν να συνεισφέρουν και να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο που έχει ετοιμάσει η Αλεξία. I'm gonna make a change for once in my life. Οι μαθητές του Λυκείου Χαλανδρίου κρατούν τσάντες με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ζυμαρικά, γάλα, κονσέρβες, αλεύρι και ό,τι άλλο μπορούσαν να φέρουν από το σπίτι ή να αγοράσουν με το λιγοστό χαρτζιλίκι τους. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ζούμε πιο οικονομικά, να μην επιβαρύνουμε και τους γονείς μας και να βοηθάμε τους γύρω μας όσο μπορούμε κι εμείς.
Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν αμέσως στο κάλεσμα του Δήμου Χαλανδρίου, που μέσω του προγράμματος Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας επιχειρεί να ανακουφίσει τους άνεργους κατοίκους της περιοχής που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί για να φέρουμε η σφαίρα σε ένα έργο. Όπως και εντάξει, δόθηκε η πρωτοβουλία από το Δήμο εδώ πέρα με το κοινωνικό παντοβολείο. Ήταν πολύ σημαντικό για όλους μας. Με μεγάλη προσπάθεια, με μεγάλη αγάπη, προσπαθούμε να το στήσουμε όσο γίνεται πιο καλύτερα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όλες τις ευαίσθητες αυτές οι οικογένειες που πράγματι έχουν ανάγκη. Το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, η κοινωνική δομή παροχής συστήτων είναι ένα χέρι βοήθειας για τους άνεργους και τους ανασφάλιστους, για όλους όσους αισθάνονται ότι δεν έχουν να περιμένουν βοήθεια από πουθενά. 203 άτομα εξυπηρετούνται από το συσίτιο. Επίσης, 203 άτομα είναι και στο παντοπολείο. Στο φαρμακείο είναι λιγότερα τα άτομα. Προσπάθειά μας είναι να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθούμε όλους τους ανθρώπους. Και όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο που κάναμε εμείς, αλλά και ψυχικά να τους υποστηρίζουμε. Μια χτίδα φωτός μέσα στο λαβύρινθο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι και μοιάζει να μην έχει διέξοδο πουθενά, είναι οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Όταν λέμε ότι ένα στα έξι παιδιά δεν έχει τα βασικά, ή ότι ένα 8% του πληθυσμού δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ένα πλήρες γεύμα, καταλαβαίνουμε αφενός πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, αφετέρου ξαναλέω ότι είναι ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα. Πολλές φορές λέμε ότι νιώθουμε ότι βήμαι στα βόρεια προάστια, μπορεί να είναι προνομιούχοι ή ο κόσμος να είναι πλούσιος. Και εδώ έχουμε οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα, έχουν οικογένειες που δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά πράγματα όπως γιατρούς. Και αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ήταν μια πρωτοβουλία που μας άγγιξε όλους και πολλοί από εμάς προσπαθήσανε, φέρανε τα ό,τι μπορούσε ο καθένας, τα αναγκαία. Και ήρθαμε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτόν τον αγώνα, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που περνάμε μια κρίση, μια δύσκολη εποχή. Όταν όλα μοιάζουν μάταια, οι κατάλληλοι άνθρωποι είναι εκεί για να προσφέρουν στήριξη, για να πούν μια ζεστή κουβέντα, για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους που έχουν χάσει την ελπίδα τους. Δεν χρειαστήκαμε ιδιαίτερη στέψη, είπαμε ότι πρέπει να γίνει και θα γίνει. Και είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά σημαντικό, σε τέτοιες εποχές να είμαστε όλοι ενωμένοι και να βοηθάμε τους άλλους. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Χαλανδρίου έχουν προσφέρει τη στήριξή τους σε περισσότερα από 250 άτομα και η δράση συνεχίζεται. Εγώ δυστυχώς θέλω να σταθώ σε αυτό που μας είπαν, ότι ένα στα έξι παιδιά δεν έχει τα βασικά και το 8% του πληθυσμού δεν μπορεί να έχει ένα πλήρες γεύμα. Και Χαλάνδριος Δήμος θεωρείται ένας από τους καλούς. Εύκολους. Ναι, πώς καλούς λέγαμε τα βόρεια, ότι πιο πάνω είναι πιο εύκολη, πιο... ότι δεν είναι πολλοί κόσμος που έχει. Και εκεί μόνο υπάρχουν 250 άτομα, όπως είπες και εσύ στο ρεπορτάζ, που αυτή τη στιγμή στηρίζονται πάνω στο κοινωνικό παντοπολείο. Υπάρχουν οικογένειες, όπως μας είπαν, χωρίς ρεύμα στο σπίτι τους και χωρίς πρόσβαση σε γιατρούς. Η κρίση είχε απλώς τα πλοκάμια της και στις περιοχές που ήταν εύκολες, παιδιά. Δεν κάνει διακρίσεις, δεν κάνει διαχωρισμούς. Πάντως, μπράβο στους μαθητές που έτσι θέλησαν πριν τα Χριστούγεννα να προσφέρουν κάτι, έστω και αυτό που μπορούσαν να μαζέψουν. Τώρα ξαφνικά έτσι. Δεν έχει κανείς τίποτα. Γι' αυτό. Γι' αυτά που κάναμε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να σας πάω σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Πάμε να δούμε έτσι έξυπνους τρόπους και ωραίους για να στολίσουμε και το σπίτι μας και το δέντρο μας. Έχεις στολίσει εσύ? Εννοείται, έχω στολίσει 15 Νοεμβρίου. Αλλά μην το πείτε παρά έξω. Ο τρελός του χωριού είναι εδώ. Ναι. Λίγο να φτιάξει διάθεσή μου. Τι να κάνω. Όντως. Τι να κάνω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Από τον Αύγουστο θα αρχίσουμε να στολίσουμε σε λίγο. Να σας πω ότι με έξυπνους τρόπους μπορείτε να φτιάξετε τα πάντα στο σπίτι σας. Με κλαδιά. Με τώρα μπαλίτσες, μας το λες, που τα πάντα. Γι' αυτό το λέω τώρα. Προλαβαίνεις να στολίσεις ακόμα περισσότερο το σπίτι σου, αν δεις το βίντεο. Πήγε η Τζοάννα η Χριστοφόρου και τα μάθε όλα. Έξυπνοι τρόποι για να δουν και τι λέει. Χριστουγεννιάτικα δεν μπορείς να έχεις ποτέ αρκετά. Ακριβώς, δεν φτάνει ποτέ. Για να μην μιλήσω για τα λαμπάκια που κάθε χρόνο πρέπει να τα ανανεώσεις, γιατί τα μισά δεν λειτουργούν, αλλά αυτό είναι προσωπικό παράπονο. Πάμε να δούμε τις κατασκευές. Οι γιορτές πλησιάζουν και κάθε γωνιά του σπιτιού μας πρέπει να ντυθεί ανάλογα για να τις υποδεχτεί.
Πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα δέντρα, εντυπωσιακά διακοσμητικά και χειροποίητες κατασκευές από ξύλο και γούνα είναι μερικές από τις ιδέες διακόσμησης για να κάνετε το σπίτι σας να ξεχωρίζει. Σε κάποιος μπορεί να έχει βαρεθεί το κλασικό δέντρο, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς είναι αυτό και αν μπορεί οποιοδήποτε να το φτιάξει. Κοιτάξτε, αυτό για μένα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη κατασκευή, η οποία είναι όλη με χειροποίητα υλικά τα οποία τα βρίσκουμε στη φύση. Δηλαδή, αυτά όλα είναι κλαδιά τα οποία τα έχουμε μαζέψει. Δεν είναι επιλεγμένα, είναι από ποταμό, είναι παλαιωμένα, έχουν υποστεί μια τεχνική παλαίωση. Και τι έχουμε κάνει, έχουμε πάρει ένα σιδερένιο σκελετό, τον οποίο τον έχουμε φτιάξει, και έχουμε πλέξει όλα αυτά τα κλαδιά και έχουμε βγάλει από ένα πολύ μοντέρνο, φυσικό, ιδιαίτερο δέντρο. Το οποίο μπορεί να φτιαχτεί είτε σε παγωμένο, χιονισμένο, είτε να μείνει φυσικό όπως είναι από τη φύση του, με κάποιες πρασινάδες που μπορούμε να βάλουμε πάνω, είτε ακόμα και να του δώσουμε κάποια πιο έντονα στοιχεία. Κάτι που το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο είναι τα γυάλινα στολίδια που μπορούμε να βάλουμε μέσα στην καρδιά του δέντρου, όπου λοιπόν μας δημιουργούν τα ξύλα αυτά κενό. Χριστούγεννα όμως, εκτός από χριστουγεννιάτικο δέντρο, χρειαζόμαστε και μικρές πινελιές μέσα στο σπίτι. Ναι. Τι επιτάσσει μόδα φέτος? Το βρήκατε. Φαινοθρωπάκια, αντικείμενα τα οποία δίνουν ζεστασιά, μπορούμε να τα κουμπίσουμε από μπουφέδες, τραπεζαρίες, πάνω στο τζάκι, οπουδήποτε στο σπίτι. Τέτοια πράγματα είναι, όπως είπαμε, τα φαινοθρωπάκια και ό,τι έχει να κάνει με Άγιο Βασιλάκια, με τέτοια διακοσμητικά. Κάτι που είναι πολύ ιδιαίτερο και πάντα αρέσει είναι όλα που έχουν να κάνουν σε στυλ καρουζέλ, τα οποία έχουν κίνηση. Αρέσει πάρα πολύ να φτιάξει ένα μεγάλο πάγκο που να είναι σαν χωριό. Υπάρχουν πάρα πολλοί συλλέκτες που μαζεύουν τέτοια πραγματάκια. Είναι μετά τα αντικείμενα της διακόσμησης, όπως είναι το Christmas, το Χοχοχο, το Noel, που είναι κυρίως διακοσμητικά που και αυτά μπορούν να μπουν πάνω σε δέντρα. Κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο που είναι φέτος είναι αυτά τα ρανδάκια, να τα πω. Ο κόσμος τι προτιμάει για να στολίσει το σπίτι του? Αυτό είναι πραγματικά τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια τάση που φέτος όλοι θα έρθουν και θα ζητάνε καρουζέλ. Ό,τι του δώσει, ειδικά στα διακοσμητικά, και ό,τι δει και ό,τι του αρέσει, το παίρνει. Κάνετε και πολύ ωραίες κατασκευές. Εκείνο το δυνατό μας σημείο. Θέλω να μου δείξετε μία. Okay. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε μια κατασκευή που είναι ιδιαίτερη και μπορεί να μπει στο σπίτι πάνω σε μπουφέ, σε τραπεζαρία, ανάλογα το μέγεθός της, να αντικαταστήσει ακόμα το δέντρο, να μπει σε μαγαζιά για βιτρίνες, να μπει οπουδήποτε. Έχουμε μια γυάλα, την οποία π.χ. την έχουμε ντύσει όλη με γούνα. Μέσα έχουμε βάλει ένα κλαδί, το οποίο αυτό είναι από λεύκα, και του έχουμε τυλίξει λαμπάκια. Και με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο του δίνουμε χρώμα. Αυτό, να ξέρετε, μπορεί να γίνει το ίδιο στυλ, είτε με ψεύτικα λουλούδια, είτε να γίνει ακόμα και με αληθινά. Ανάλογα το πώς το θέλει κάθε πελάτης. Δηλαδή, τοποθετούμε τα κλαδιά για να δώσουμε όγκο στη σύνθεσή μας. Βάζαμε χρώμα κόκκινο πάνω στο λευκό για να της δώσουμε λίγο δύναμη, να μην είναι παγωμένη πολύ, για να δώσει ένταση στο σπίτι μέσα. Και μετά μπορούμε να βάλουμε και ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αλογάκι, το οποίο το τοποθετούμε στη μέση της κατασκευής. Οπότε αυτομάτως η κατασκευή είναι έτοιμη. Για μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και δημιουργήστε κατασκευές που θα δώσουν το δικό σας μοναδικό χαρακτήρα στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Τι ωραία. Να πούμε ότι το NEDA Decorations και ο κύριος Τάσος Δήμος Στενιάδης, που είδαμε στο βίντεο, έχουν στολίσει και το δικό μας το πλατό. Ευχαριστούμε. Με αυτά τα πολύ ωραία στολίδια. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα Χριστούγεννα πρέπει να ξαναγινόμαστε όλοι παιδιά. Και γι' αυτό εμένα προσωπικά μου αρέσουν τα στολίδια που είναι λίγο πιο παιδικά. Δεν μ' αρέσουν έτσι αυτά τα πιο μεγαλίστικα. Μ' αρέσουν τα πιο παιδικά. Να, ας πούμε, αυτός ο Άγιος Βασίλης. Κάνε λίγο στην άκρη, Στάθη μου. Συγγνώμη. Να τον Άγιο Βασίλη πίσω σου. Δείτε τον. Να, ας πούμε, αυτός τι ωραίος που είναι. Να ξαναεπανέλθω. Ξανά. Είναι πολύ παππού. Ευχαριστώ. Βασίλη, τον αγαπώ. Τον Άγιο Βασίλη, εντάξει. Έχεις πολύ μεγάλα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
ο ηθοποιός Κώστας Τσάκωνας σε έναν απολογισμό ζωής. Ο πατέρα μου πέθανε και μου άφησε και τρία παιδιά την εποπτεία μου. Κληρονομία. Σαν παιδιά μου θα έχω. Είναι καλά να σε θυμάται ο κόσμος ζωντανό και νυφάλιο. Μου λείπει το θέατρο, αλλά δεν πεθαίνω. Και όταν πέθανε η μάνα μου, είπα θα παίξω απόψε για τη μάνα μου. Και μετά. Επιστρέψαμε και ενώ οι γιορτές έχουν όλα αυτά τα καλά που είπαμε προηγουμένως και τα γλυκά και όλα αυτά, δυστυχώς οι γιορτές είναι και λίγο μία παγίδα και αναφέρομαι στις θερμίδες και στα κιλά που κινδυνεύουμε να πάρουμε όλοι μέσα στις γιορτές. Θέλω να καλωσορίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Προβατά, διαιτολόγο-διατροφολόγο, για να μιλήσουμε λίγο για τους κρυφούς κινδύνους που έχουν... Τους φανερούς. Και τους φανερούς, πολύ φανεροί κιόλας, που έχουμε στις γιορτές, τι να προσέξουμε, τι να έτσι προσέξουμε από τώρα για να έχουμε μερικά αποθέματα για τις γιορτές. Καταρχήν, οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Ελλάδα είναι το επιστέγασμα μιας μακράς εορταστικής περίοδου που ξεκινάει περίπου από τις 26 Οκτώβρη. Από 26 Οκτώβρη μέχρι 17 Γενάρη γιορτάζουν όλοι οι Έλληνες. Mm-hmm. Συμπεριλαμβανομένων και των Χρήστων και των Γιάννηδων και των Βασίλειδων, των μεγάλων γιορτών mm-hmm. βέβαια. Άρα, πρέπει να προσέχουμε ήδη από τα τέλη Οκτώβρη. Τώρα, τι να προσέχουμε, όχι να κάνουμε δίαιτα. Να προσέχουμε τα βαριά λιπαρά, mm-hmm. ούτως ώστε να είμαστε σε καλή κατάσταση για να μην επιβαρύνουμε πολύ τον οργανισμό μας τη βαριά εορταστική περίοδο που ξεκινάει από τις 22-23 Δεκέμβρη και φτάνει μέχρι τις 2-3 Γενάρη. Άρα, πρόληψη. Από τις αρχές Νοέμβρη σταματάμε τις παχές σάλτσες, τα τηγανιτά, τα κόκκινα κρέατα. Τρώμε απ' όλα, αλλά προσπαθούμε να τρώμε εντός παρενθέσεων υγιεινά. Εσείς βάζουμε... σήμερα μην κάνουμε δίαιτα, αλλά τα κάνουμε όλα αυτά δίαιτα, δεν κάνουμε. Όχι, δεν είναι δίαιτα. Αν φας μια ωραία μακαρονάδα με φρέσκια σάλτσα ντομάτα, με μανιτάρια, με το τυράκι της, το τριμμένο. Εάν δεν φας παϊδάκια, βρε αδερφέ, με πατάτες τηγανιτές και φας, ξέρω εγώ, πατατούλες στο φούρνο με κοτόπουλο. Δεν είναι δίαιτα, είναι ωραίο φαγητό. Έπειτα, οι σούπες που τώρα έτσι που έχει κρυώσει και ο καιρό. Εξαιρετικές χορτόσουπες μινεστρώνε με ένα ζυμαρικό μέσα για να μας πιάσουν, με πατάτα. Δεν είναι ανάγκη να ενοχοποιήσουμε το άμυλο. Ναι. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε τα τυριά. Το τυρί είναι καλό, είναι χρυσό, είναι πολλά τα λιπαρά του όμως και μπαίνει κρυμμένο σε πάρα πολλά πράγματα. Θα το φάμε σε πίτες, θα το φάμε σε σουφλέ. Να το μαζέψουμε λίγο από τώρα. Να μαζέψουμε το αλκοόλ λιγάκι, mm-hmm. γιατί θα πιούμε περισσότερο στις γιορτές των Χριστουγέννων και είναι καλό να είναι το σηκώτη μας ξεκούραστο. Για να μπορέσει να επεξεργαστεί τα παραπανίσια που θα του δώσουμε τότε. Να πάμε να δούμε τότε, έτσι, έχουμε φτιάξει τρεις κάρτες για να βοηθήσουμε λίγο τους τηλεθεατές μας τι πρέπει να φάνε και τι δεν πρέπει να φάνε. Πάμε λίγο να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι υγιεινές διατροφές και ποια είναι τα υγιεινά γεύματα. Και βλέπω ότι έχει τα όσπρια, τα λαδερά. Όσπρια και λαδερά με ψωμάκι και λίτσες, δηλαδή mm-hmm. φτωχικά να τα τρώμε, αλλά να φάμε τη φασολάδα μας, τις φακές μας, ωραίο φαγητό, με το λάδι μας. Και ψωμάκι. Και ψωμί. Mm-hmm. Το ψωμί είναι καλό. Ψάρι κοτόπουλο με σάλτσα ή με ελαφριά χορτόσουπα. Με σαλάτες, ψάρι κοτόπουλο με σαλάτες, με χορτόσουπες, με πατάτες βραστές, με ρύζι. Mm-hmm. Δεν ανάγκη να είναι μαύρο ή αναποφλίο, μπορεί να είναι και κανονικό ριζάκι, αρκεί η σάλτσα του να είναι ελαφριά. Να μην έχει βούτυρο, να έχει ελαιόλαδο, mm-hmm. να έχει κάποια λαχανικά μέσα. Και μας χορταίνει και μας κρατάει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και τα ζυμαρικά που είπατε με την σάλτσα λαχανικών. Τα ζυμαρικά με την απλή σάλτσα. Τα ζυμαρικά είναι πάντα χρήσιμα, πάντα χορταίνουν την οικογένεια, τα τρώνε τα παιδιά, τα τρώει όλος ο κόσμος. Αρκεί να προσέξουμε την ποσότητα του τυριού που θα προσθέσουμε και όχι κρέμες γάλακτος και βούτυρα τώρα στις σάλτσες, αυτά θα μπουν. Πιο σχέτο. Όλα τα νόστιμα πράγματα να τα αφήσουμε απ' έξω δηλαδή. Όχι, νόστιμο είναι και πιο απλό. Είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ωραία, η τυρόπιτα που θα πάρουμε έξω, επειδή δουλεύουμε όλη μέρα, έτσι, θα πάρουμε μια τυρόπιτα. Το δέχομαι, είναι και πολύ νόστιμη. Τώρα όμως, στην περίοδο που προηγείται των γιορτών, καλύτερα να φτιάξουμε σπίτι μας ένα ωραίο σάντουιτς. Να το φτιάξουμε το σπίτι μας και να έχει τη φέτα, την ντομάτα, παραδοσιακό, ελίτσα mm-hmm. μέσα. Mm-hmm. Και ένα σαλάμι, βρε αδερφέ. Αλλά να αποφύγουμε το πιο βαρύ, το τυποποιημένο γεύμα, γι' αυτό είναι καλό. Αυτή την περίοδο που προηγείται των γιορτών,
πριν πάμε στη δουλειά μας, να ετοιμάζουμε από το σπίτι κάτι εύκολο. Ή να φτιάξουμε και καμιά τυρόπιτα κι εμείς οι νοικοκυρές. Ακούω τα εσύ εδώ. Να ανοίξουμε και το φύλλο. Λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Να βάλουμε λίγο λιγότερο τυράκι. Ή να μπερδέψουμε ένα τυράκι κανονικό. Λίγο κράτη, λίγο κράτη σε όλα αυτά. Βλέπω εδώ και πατάτα σαλάτα ή πιλάφι με λαχανικά, άπαχο κρέας ή κοτόπουλο. Τώρα να πάμε λίγο στις ημέρες ανάμεσα έτσι στα γιορτινά τραπέζια, όπως έχουμε πει εδώ, που εκεί είναι άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Ποια είναι αυτά? Λοιπόν, το βασικό. Εκείνο το περίφημο δεν τρώω όλη μέρα γιατί θα φάω το βράδυ, ναι, μην τολμήσουμε να το κάνουμε. Α, γιατί όχι. Κοίταξε να δεις, αν δεν φας όλη μέρα για να φας το βράδυ. Καταρχήν, όλη στη διάρκεια της μέρας, τρώμε το μυϊκό μας ιστό. Mm-hmm. Μεταβολίζουμε το μυϊκό μας ιστό. Αυτό είναι λάθος. Αλλά πάμε και τόσο πεινασμένοι στο γιορτινό τραπέζι. Φάμε... Πού τρώμε. Τα διπλά, τα τριπλά. Βάζεις το μαχιάζεις. Και, μα τρώμε τελικά και το τραπεζομάντιλο δηλαδή. Και δεν μπορούμε. Το σωστό είναι να κάνουμε την επιλογή. Να διαλέξουμε, βρε αδελφέ, τι είναι το ωραίο, τι είναι ο μεζές, τι είναι η σπεσιαλιτέ της μαγείρισσας. Άμα είναι και χρυσοχέρα και... όμως, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι. Έχεις πολλά έχουμε, δηλαδή. Καλό είναι πάντως. Το πρόβλημα στις γιορτές είναι ότι είναι και ότι... να πας σε ένα σπίτι καλεσμένος ή καλεσμένη, μέχρι να έρθει η ώρα του φαγητού, υπάρχουν στις πιατέλες, τα μελομακάρονα, τα σκουράδια, όλο και κάτι θα τσιμπολογήσεις πριν και μετά θα φας και το φαγητό και θα φας και το γλυκό μετά. Και το μάτι δεν χορταίνει ποτέ. Τίποτα. Στο μπουφέ θέλουμε να τα φάμε όλα. Είναι δεδομένο. Και τα μισά. Η αλήθεια. Δεν μας αρέσουν κιόλας. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπεις κάτι πολύ ωραίο, ενώ δεν θα το έτρωγες υποκανονικές. Λοιπόν, εδώ μας έχετε πει ότι πρέπει να πίνουμε πολύ νερό. Δηλαδή, ναι, να τρώμε, αλλά να πίνουμε και πολύ νερό. Τώρα μιλάω για μέσες γιορτές. Βέβαια, το νερό ισχύει και για όλη γενικά τη χρονιά. Πάντα πρέπει κανείς να πίνει νερό και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή των Χριστουγέννων, των γιορτών, επειδή είναι και το αλκοόλ λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Είναι καλό πάντα να πίνουμε νεράκι για να καταλαβαίνουμε κιόλας και το στομάχι μας ότι γεμίζει. Γιατί αν το πιεις το νερό στο τέλος, τελικά πίνεις τόσο πολύ και εκεί πραγματικά αισθάνεσαι άσχημα. Mm. Το νερό που χρειάζεται πρέπει να το πίνεις όλη τη διάρκεια της μέρας, σιγά σιγά να είναι πάντα και ο οργανισμός ενυδατωμένος και να μην φτάσεις να είσαι όλη μέρα χωρίς να έχεις πιει νερό, να φας και πολύ πολύ αλάτι. Το αλάτι. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Μας έχετε γράψει εδώ ότι το αλάτι στα γιορτινά τραπέζια είναι περίπου 4 φορές παραπάνω από αυτό μιας κανονικής μερίδας ή ενός κανονικού φαγητού. Μιας κανονικής μέρας. Γιατί? Σε ένα τραπέζι τρώμε το αλάτι 4 περίπου ημερών. Καταρχήν γιατί τα εδέσματα είναι όλα πιο πλούσια και λίγο πιο νόστιμα. Mm-hmm. Καμιά νοικοκυρά στο σπίτι της δεν επιχειρεί να κάνει το καταπληκτικά νόστιμο φαγητό. Είναι πάντα και λίγο προσεκτική, γιατί κάποιος έχει λίγο πίεση, κάποιος έχει λίγο χοληστερίνη, τα παιδιά ξέρω εγώ δεν πρέπει να. Και είναι προσεκτική. Με μέτρο, αλλά προσεκτική. Στο τραπέζι όμως, όλες θα βάλουμε και λίγο αλάτι παραπάνω. Θέλουμε το φαγητό να είναι νόστιμο. Θέλουμε να τραβήξει το κρασάκι του. Λες Χριστούγεννα είναι. Και τρως και παραπάνω. Μοιραία και 4 και 5 φορές παραπάνω το αλάτι που τρώμε στο γιορτινό τραπέζι από αυτό που τρώμε και αυτό. Καλά για μας. Άντε καμιά καναπρίξιμο στα δάχτυλα. Φανταστείτε όμως ότι κάποιος μπορεί να έχει πίεση. Πώς τα λέτε έτσι, κυρία Πρόβατα. Άντε καναπρίξιμο στα δάχτυλα. Να ήταν μόνο εκεί. Θα είχαμε σταματήσει, αλλά πολύ πρίζει. Έτσι οι γυναίκες έτσι καταλαβαίνουν το φούσκωμα. Πρέπει να σου κάνει το δαχτυλίδι σου. Αν δεν σου κάνει την άλλη μέρα το πρωί. Έχει κάνει κάτι λάθο. Τσεκάρετε, δαχτυλίδια. Θα τα κρατήσεις, βέβαια. Επίσης, γεύματα ελαφρά για το στομάχι για να αποφύγουμε τις γαστρεντερικές διαταραχές. Έτσι, μετά από μια μέρα λοιπόν που έχουμε φάει και έχουμε πιει πολύ. Καταρχήν, ένα μεγάλο λάθος είναι τα σκοτζέζικα ντους. Έφαγα πολύ εχθές, δεν θα φάω τίποτα αύριο. Α, συνηθισμένο αυτό. Μόνο γιαούρτι, μόνο φρούτα, μόνο ξέρω εγώ τι, μόνο σαύρες. Δεν υπάρχουν, βγαίνουν και διάφορες είναι. Και ακούω και εγώ διάφορες διέτες και λέω, έλα βρε παιδί μου, πότε βγήκε αυτό. Λοιπόν, το σωστό. Την άλλη μέρα ξεκινάμε τρώγοντας το πρωί λίγο ψωμί με λίγο μέλι, κάτι ελαφρύ, πίνουμε το γάλα μας, αν δεν μας πειράζει το γάλα, ένα μπολ με δημητριακά, λίγο κουάκερ που κάνει και καλό στο στομάχι και διαλέγουμε ένα γεύμα με ένα ελαφρύ άμυλο. Για παράδειγμα, λίγο ριζάκι με λίγο ροστοκοτόπουλο, λίγα μακαρονάκια με λίγο πάλι με πιο σκέτο. Εγώ το λέω έτσι σκέτο για να το λέμε απλά. Πιο σκέτο, πιο απλό. Αλλά να φάμε κάτι για να μπορέσει ο οργανισμός μας σιγά σιγά να περνάει σωστή διατροφή. Για να μπορεί να μία κάψει τρώω, και τα μία δεν τρώω, αυτό το σκοτζέζικο ντους απορριθμίζει εντελώς το μεταβολισμό. Αποδιοργανώνει και είμαστε μονίμως ή σκασμένοι ή πεινασμένοι. Δηλαδή, στην νορμάλ κατάσταση θα πεθούμε εδώ. Πάμε και στο γιορτινό τραπέζι το ίδιο που λέτε εδώ προσοχή στην ποικιλία. Διαλέγουμε αυτά που πραγματικά μας αρέσουν. Το μάτι δεν χορταίνει ποτέ, είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Και προσοχή στο αλκοόλ.
και το αλκοόλ σίγουρα στις γιορτές παίζει το ρόλο και του. Και ξέρετε τι γίνεται, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να πίνουμε και από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή ένα λικεράκι, αυτό καλωσόρισμα, μετά θα πιούμε λίγο κρασί, μετά θα πιούμε μια μπύρα, μετά θα συνεχίσουμε με σφινάκια. Προσοχή, έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με την κατάσταση της υγείας μας. Οι γιατροί λένε το αλκοόλ με μέτρο και ως καθόλου. Εγώ λέω εντάξει, τα Χριστούγεννα να πιούμε. Έχει να κάνει και με το πόσο έχει συνηθίσει κανείς να πίνει, ξέρει κάποιος τον οργανισμό του. Ούτε θέλουμε να γίνουμε ρεζίλ και να μεθύσουμε, ούτε θέλουμε να έχουμε το τέλος της βραδιάς στην τουαλέτα με έναν εκπληκτικό πονοκέφαλο και τα περίφημα hangover. Και αυτές οι σαχλαμάρες που όταν λέει μεθύσεις την άλλη μέρα το πρωί πρέπει να πιεις σαμπάνια. Μπύρα, δεν ξέρω που βγαίνουν αυτά. Τέλος πάντων. Την άλλη μέρα πρέπει σαμπάνια να πιεις. Λίγο δύσκολο γιατί δεν θα έχεις πιει σίγουρα ούτε την προηγούμενη βραδιά. Πρέπει να πιούμε αρκετό νεράκι την άλλη μέρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποτοξινούμε, να καθαρίσει ο οργανισμός μας. Τέλος πάντων, μία φορά ισορροπία. Θα πέσουμε έξω, τις υπόλοιπες καλά θα προσέχουμε. Θα τα πούμε όμως και μετά τις γιορτές, γιατί οι συμβουλές καλές, αλλά δεν ξέρω πόσοι θα βάλουμε μυαλό και δεν θα πάρουμε ένα-δύο κιλά και σίγουρα θα θέλουμε να τα χάσουμε μετά. Να πούμε κάτι, το να πάρει κανείς ένα-δύο κιλά το θεωρώ υγιές όσον αφορά την ψυχολογία. Το σωστό. Ο νορμάλ άνθρωπος. Mm-hmm. Παίρνει ένα κιλό τα Χριστούγεννα, δύο, το χάνει μετά σιγά σιγά. Λοιπόν, θα είστε μαζί μας εδώ να μας τα χάσετε, κυρία Πρόβατα. Πραγματικά να μας τα χάσετε. Πολύ καλές γιορτές και σε εσάς. Εσείς σίγουρα θα τα προσέχετε, γιατί όπως σας βλέπω τα προσέχετε. Να είστε καλά. Στέφανε, θέλω έτσι να παίξουμε ένα τραγουδάκι, έτσι για να προετοιμαστούμε για το αφιέρωμα που έχουμε για τον Γιώργο Ζαμπέτα. Ποιο θα μας πεις τώρα, έτσι λίγο, μια γεύση να μας δώσεις. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ, και εγώ να σ' αγαπώ. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ. Καλώς ήρθατε, Δέσποινα Κοταροπούλου, ζαχαροπλάστης. Μάλιστα. Σήμερα πιστεύω ότι θα μας δώσετε μία συνταγή που θα την καταφέρουμε όλοι μας, ώστε να φάνε όλα τα σπίτια και όλες οι οικογένειες φέτος κλασικούς παραδοσιακούς κουραμπιέδες. Έτσι ακριβώς θα γίνει. Θα σας δώσω την πιο απλή και παραδοσιακή συνταγή για κουραμπιέδες που υπάρχει, ώστε να έχουν όλοι ένα καλό αποτέλεσμα στο γιορτινό τους τραπέζι. Ωραία. Πάμε να τους φτιάξουμε. Τι χρειαζόμαστε? Λοιπόν, θα χρειαστούμε αλεύρι μαλακό. Mm-hmm. Θέλουμε μία δόση βανίλια. Είναι για 40 κουραμπιέδες, mm-hmm. Δεν σας είπα, περίπου. Οπότε θέλουμε αλευράκι μαλακό, βανίλια σκόνη άρωμα, mm-hmm. Άχνη ζάχαρη. Θα καβουρδίσουμε και θα χοντροκόψουμε μαύρα αμύγδαλα. Mm-hmm. Με φλούδα, Με φλούδα, mm-hmm. Ναι. Θέλουμε λίγο μπέικιν, βούτυρο γάλακτος γίδινο, mm-hmm. και βούτυρο αγελάδος και λίγο εσάνς ανθόνερο. Θέλει δύο διαφορετικά βούτυρα. Ναι, θέλει δύο διαφορετικά βούτυρα για να είναι πλούσιο στη γεύση του. Αφού φτιάξουμε τη ζύμη, στο τέλος θα χρησιμοποιήσουμε ανθόνερο και άχνη ζάχαρη για να τους πασπαλίσουμε. Χωρίς ανθόνερο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτή η μυρωδιά είναι και αγαπημένη και μας θυμίζει πάντα τα Χριστούγεννα. Πάμε τώρα να το φτιάξουμε, να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Ωραία. Τελικά... Θα χρησιμοποιήσουμε το μίξερ μας. Τελικά η δυσκολία είναι το πώς φτιάχνουμε, δηλαδή... Η διαδικασία στη ζύμωση ή πού είναι η δυσκολία, γιατί καμιά φορά μας βγαίνουν, ας πούμε, στεγνοί, σκληροί κουραμπιέδες. Ποιο είναι το κόλπο, το μυστικό για να βγουν έτσι αφράτη? Το μυστικό είναι ότι πρέπει να γίνει μία εύπλαστη ζύμη, mm-hmm. να μην φοβηθούμε το μίξερ να τη χτυπήσει, ώστε να μπορέσουμε να τους φτιάξουμε και να μην τους πειράξουμε και μόλις τους βγάλουμε από το φούρνο, διότι είναι εύθραυστοι. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε, mm-hmm. να κρυώσουν καλά για να πάμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Βάζουμε όλα τα υλικά μαζί. Όλα τα υλικά μαζί θα βάλουμε. Mm-hmm. Τα αμύγδαλα, τώρα βλέπω ότι τα κομματάκια είναι αρκετά μεγάλα. Ναι, έτσι, θέλουμε να φαίνεται. Θέλουμε γιατί αν το ψιλοκόψουμε, mm-hmm. θα αφομοιωθεί από το ζυμάρι και δεν θα μπορούμε να το δούμε. Ωραία. Λίγο εσάνς ανθόνερου. Mm-hmm.
θα βοηθήσει λίγο και στο να αρωματιστεί και το σπίτι μας ενώ ψήνονται. Ωραία. Ναι, ναι. Αυτό τώρα ποιο βουτυρό είναι? Αυτό είναι το αγελάδο στο βουτυράκι, ναι. Και εδώ είναι το γάλακτος. Mm-hmm. Εντάξει, ότι έχουν θερμίδες, οι κουραβιέδες έχουν. Είναι και η απόλαυσή μας πολύ μεγάλη που παίρνουμε από αυτούς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, θα τα βάλουμε στο μίξερ να τα χτυπήσουμε με το φτερό, ωραία, γιατί είναι ζύμη. Οπότε μέχρι τώρα, νομίζω εύκολο μου φαίνεται, τα βάζουμε όλα μαζί τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε λίγο σε χαμηλή ταχύτητα για να μην πεταχτεί αυτό το πράγμα έξω, ναι, αρχικά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα μας βοηθούσε ένα καπάκι εδώ, κάποια μίξερ ναι, τώρα, το έχουν. Δεν βάλαμε το καπάκι, δεν το βάλαμε, μπορούμε να το δούμε. Ωραία. Δεν πειράζει, είναι και αυτό, είναι και αυτό μες στην ατμόσφαιρα. Ωραία, όλοι μπορούμε να το πάθουμε αυτό και ειδικά εγώ το παθαίνω όταν, ας πούμε, φτιάχνω κέικ και βάζω όλο το αλεύρι μαζί μέσα. Πώς θα δείξω ότι τη χρησιμοποιείς στην κουζίνα, άμα δεν λερωθεί και λίγο. Λοιπόν. Ακριβώς. Τώρα την κερδίσαμε τη μάχη με το ναι, αλεύρι. Ναι, γιατί είναι μία στεγνή ζύμη. Πόση ώρα τώρα το ανακατεύουμε μέχρι να... Μέχρι να έχουμε μία εύπλαστη ζύμη, να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και μαλακή επίσης. Μαζέψουμε λίγο εδώ. Έτσι άλλωστε θα κάναμε και στο σπίτι μας. Λοιπόν, σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Δυνάμωσα το μίξερ. Έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Α, είναι σχετικά μαλακιά. Ναι, ζύμη. Μαλακιά και εύπλαστη πρέπει να είναι για να μπορούμε να κάνουμε τα, τα κουραμπιεδάκια. Ωραία. Να τη δείξουμε και λίγο να το δούμε καλά. Λοιπόν, είναι μαλακιά η ζύμη για τους κουραμπιέδες. Εγώ, ας πούμε, τώρα αν το βλέπα έτσι και δεν μου λέγατε εσείς ότι είναι σωστό, θα πίστευα ότι θα πρέπει να ρίξω και άλλο αλεύρι. Όχι, θα είναι έτσι πρέπει να είναι, εύπλαστη και μαλακή και αν θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο αλευράκι στο να τους φτιάξουμε, ανάλογα πώς θα τους κάνουμε. Εμείς τώρα θα κάνουμε μπαλάκια, κάποιοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κουπάτ και να βάλουν φεγγαράκια, αστεράκια κτλ. Αλλά το κλασικό είναι το στρογγυλό. Στρογγυλό, έτσι, ναι. Ωραία, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε και κάνουμε μπαλάκια. Έχετε φέρει, αυτή τώρα πρέπει λίγο ναι, κανονικά να την αφήσουμε. Πρέπει λίγο να παγώσει. Πρέπει να είχαμε λίγο πιο κρύο. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω μας έχετε φέρει ναι, σας εδώ φέρει ήδη μία έτοιμη ζύμη. Αντίστοιχη. Ωραία. Πρέπει να τη βάλουμε στο ψυγείο, ζύμη. Ή πρέπει απλά να την αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί. Πρέπει να είναι κρύα τα βούτυρα εξ αρχής. Εμάς μας μαλακώσαν λίγο και τώρα τα φώτα είναι και εδώ. Τα φώτα ναι, ναι, στο λοιπόν, πλατό. Οπότε δημιουργείται αυτή η ζύμη, η οποία τρίβεται ελαφρώς, αλλά βλέπετε είναι πολύ μαλακιά. Ωραία, θα βάλω κι εγώ γάδια τώρα, γιατί θέλω να την πιάσω, γιατί έτσι καταλαβαίνεις μετά αν τη ζύμη που έχεις φτιάξει είναι σωστή. Ωραία. Λοιπόν, δημιουργούμε μικρά μπαλάκια, μπουκίτσες, ανάλογα πόσο μεγάλο θέλουμε τον κουραμπιέ. Συνήθως τι είναι πιο καλό, οι μπουκίτσες ή τα πιο μεγάλα κουραμπιεδάκια? Συνήθως οι μπουκίτσες είναι απόλαυση μεγάλη. Ναι. Δημιουργούμε εδώ μια τρυπούλα, μια λακκουβίτσα. Εγώ αν θα τους φτιάξω πιο μεγάλους, γιατί θα έχει την ποσότητα από τις τρεις μπουκίτσες και θα λες ένα κουραμπιέ έφαγα, ας πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, για να δω τώρα τη ζύμη πώς είναι. Είναι όμως ακόμα, διατηρεί τη μαλακιά. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Με το δάχτυλό μας πιέζουμε και δημιουργούμε μια λακκουβίτσα. Γιατί? Θα κρατήσει άχνη ζάχαρη εκεί. Α, γι' αυτό γίνεται η λακκουβίτσα. Ναι, ναι, ναι. Να, το δικό μου λίγο πιο μεγάλο. Λοιπόν,
Λοιπόν, τα βάζουμε, έτσι. Πρέπει να βάλουμε να λαδώσουμε το ταψάκι, κάτι να βάλουμε. Μπορούμε να. Τώρα δεν θα ψήσουμε σε αυτό, θα ψήσουμε σε άλλο. Εγώ εδώ το έχω για να το τοποθετήσω. Θα βάλουμε λαδόκολλα. Α, λαδόκολλα. Ή μπορούμε να βουτυρώσουμε, αλλά καλύτερα επειδή έχουν ήδη βουτυρά αυτά μέσα. Mm-hmm. Καλύτερα λαδόκολλα. Να βάλουμε λαδόκολλα, ναι. Ώστε δεν έχουμε και τον κίνδυνο να μας κολλήσουν και να μας σπάσουν, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ έφαστη. Ωραία, λοιπόν, φτιάχνουμε τα κουραμπιεδάκια έτσι, είτε σε μπουκίτσες είτε σε πιο μεγάλα mm-hmm. και μετά βάζουμε λοιπόν τη λαδόκολλα και μετά μπαίνουμε στο φούρνο σε ποια θερμοκρασία. 180 βαθμούς για περίπου ανάλογα τώρα αν είναι μπουκίτσες όπως κάνουμε mm-hmm. εμείς, 15 λεπτά, αν είναι λίγο πιο μεγάλη και 20. Α, μόνο, ε. Ναι, mm-hmm. έχει να κάνει και με το φούρνο. Ωραία. Μετά τι κάνουμε. Μετά... Αφού ψηθούν, ναι. Πριν τους ψήσουμε, θέλουμε τους ραντίζουμε με ανθό νερό, πριν να μοσχομυρίσεις και το σπίτι μας να καταλάβουμε Χριστούγεννα. Μετά αφού ψηθούν, τους βγάζουμε από το φούρνο και καλό είναι να μην τους πειράξουμε καθόλου. Αν είναι δυνατόν, την άλλη μέρα mm-hmm. να τους αχνίσουμε, να έχουν κρυώσει καλά, να έχουν σφίξει. Οπότε μετά τους ραντίζουμε με ανθόνερο και τους περνάμε από άχνη ζάχαρη και είμαστε έτοιμοι. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα, αν δεν προλάβουμε να τα φτιάξουμε, εσάς πού θα σας βρούμε για να τους πάρουμε έτοιμους. Βεβαίως, εμάς θα μας βρείτε σε Περιστέρι, Γιαννητσιών 103-105, είμαστε στο Σοκολατένιο σπίτι. Θα χαρούμε να σας δούμε, να σας κεράσουμε πρώτα. Ωραία, λοιπόν, αυτά θα τα ψήσουμε όμως τώρα, θα τα φάμε μετά. Τα έτοιμα. Λοιπόν, να δούμε και πώς είναι έτοιμα. Αυτές όμως τώρα. Είναι λίγο πιο μεγάλα, δεν είναι μπουκίτσες. Ναι, καλά είναι, είμαστε. Καλά. Εντάξει, αυτά είναι το μέγεθος αυτό που μου αρέσουν. Αυτό που πρέπει. Το σωστό. Ωραία. Λοιπόν, θα φάω στο διάλειμμα, γιατί άμα φάω τώρα. Αυτό έχει λίγο η άχνη ζάχαρη, ότι φαίνεται μετά η αμαρτία ότι έχει φάει κουραμπιέ. Φαίνεται παντού, δεν κρύβεσαι. Δεν κρύβεσαι. Εντάξει, είναι και γλυκάκι που είναι και επίκαιρο με τις ημέρες των Χριστουγέννων. Θέλουμε να έχουμε κάτι χιονισμένο, οπότε ένα γλυκάκι χιονισμένο. Επειδή δεν είμαστε και σίγουροι αν θα χιονίσει εδώ στην Ελλάδα, οπότε θα έχουμε το χιονισμένο κουραμπιέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Και έτσι λοιπόν, νομίζω ότι μάθαμε όλοι τώρα πώς θα φτιάξουμε κουραμπιέ και πάρα πολύ εύκολο. Δεν ξέρω, εγώ στο μυαλό μου το είχα πολύ πιο δύσκολο. Έχεις φτιάξει κουραμπιέ, δεν έχω φτιάξει, πέρσι έφτιαξα. Σοβαρά. Να. Έτσι, του έφτιαξε. Κάπως έτσι, ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως και έτσι. Σημασία έχει και το βούτυρο, όπως λέει η κυρία. Το κάπως έτσι τι σημαίνει ως προς το αποτέλεσμα. Εγώ έκανα το λάθος και δεν έβαλα, πώς το είπαμε, ροδόνερο. Ανθόνερο. Ανθόνερο. Αυτό έφταιγε, βέβαια. Όχι, βγήκανε πάρα πολύ ωραίοι όμως. Αλλά βγήκαν χωρίς ανθόνερο, δεν είχαν μυρωδιά. Είχανε πολύ από το βούτυρο. Παιδιά, ο κουραμπιές είναι το βούτυρο. Αυτό είναι η βάση του. Θα σου πάρω τη συνταγή και εσένα. Δεν ξέρω πώς κρατιέμαι εγώ να μην φάω κουραμπιέ, αλλά. Στο διάλειμμα. Κώστα, μας έχεις φέρει σήμερα χριστουγεννιάτικες ταινίες ή όχι? Η μία από τις δύο είναι χριστουγεννιάτικη. Εντάξει. Συγκρίσουμε από αυτή. Να ξεκινήσουμε από τη χριστουγεννιάτικη. Λοιπόν, Άγιος Βασίλης Τζούνιορ. Κοιούμε ένα σχέδια για τους γονείς και τα παιδάκια τους, όπου ο Άγιος Βασίλης έχει κουραστεί πια να μοιράζει δώρα και αποφασίζει. Έχει κουραστεί. Όχι. Δεν τη θέλουμε την ταινία αυτή. Και αποφασίζει να πει το αντίο και να πάρει σύνταξη. Ποιος θα του τη δώσει? Αν ήταν στην Ελλάδα. Και θα πάω εγώ εκεί στα παιδιά μου, τους λέω για τον Άγιο Βασίλη και περιμένω τον Άγιο Βασίλη και θα πάω τα παιδιά να δουν ότι θα κάνει κάτι όμως πολύ πρωτότυπο. Θα δώσει τη δυνατότητα σε ένα 7χρονο αγοράκι, τον Νικόλα, να αναλάβει αυτός να μοιράσει τα δώρα. Όμως παιδάκι πριν. Θα είναι ο Τζούνιο, ο Άγιος Βασίλη. Πάντως δώρα θα δοθούν. Θα δοθούν σίγουρα δώρα, ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τον Άγιο Βασίλη περιμένουμε κι εμείς. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Ο Άγιος Βασίλης. Φέτος. Φεύγω ήσυχος. Ο Νικόλας θα είναι καλός Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης παίρνει σύνταξη. Αντίο σε όλους. Μα εκεί είναι η ντουλάπα. Ελάτε εξωτικά. Χαιρετίστε τον νέο σας Άγιο Βασίλη. Πώς με βρίσκετε? Τώρα ήρθε η σειρά σου να παίξεις. Ένα παιδί. Μα τα δώρα θα είναι έτοιμα. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Και το πνεύμα των Χριστουγέννων κινδυνεύει. Δεν θα έπρεπε να λιώνει, σωστά. Σκέτη καταστροφή. Όχι, όλα πάνε καλά. Αυτό είναι κακό. Ας μην χάσουμε ούτε λεπτό. Τα Χριστούγεννα πρέπει να σωθούν. Άι Βασίλης Τζούνιορ. Παιδιά, βασίζομαι πάνω σας για να βοηθήσετε τον Νικόλα. Wow, τέλειο. Ένα παιδί. Τα παιδιά μέσα. Μπράβο. Τα παιδάκια νομίζω θα χαρούν αρκετά. Πότε βγαίνει η ταινία? Η ταινία αυτή έχει βγει ήδη και προβάλλεται από την Πέμπτη. Έχει βγει. Ναι.
Ωραία, εντάξει. Αφού θα δοθούν τα δώρα, ας πάμε να πάμε να το δούμε με τα παιδιά. Είδατε, έχω γεμίσει ζάχαρη άχνη, χωρίς να έχω φάει καν, είδες. Αν το βλέπετε τώρα κάποιος, θα σας παρεξηγώ έτσι. Ποια είναι η δεύτερη ταινία? Η δεύτερη ταινία είναι ελληνική, σοβαρή, μεγάλη παραγωγή. Mm-hmm. Σκηνοθεσία Πανταλής Βούλγαρης και λέγεται Μικρά Αγγλία. Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη και μιλάει για τη δεκαετία του 30 και το νησί της Άνδρου, που φυσικά ο τίτλος αναφέρεται στην Άνδρο, αφού είναι νησί ναυτικών. Και είναι η μικρογραφία της Αγγλίας που ήταν τότε ναυτική δύναμη μεγάλη. Νομίζω ότι αυτή η ταινία είναι εξαιρετική. Θα είναι πάρα πολύ. Και ήδη κριτικές που έχουν βγει. Θα πάω να τη δω οπωσδήποτε. Εντάξει. Είναι όντως. Εντάξει, να στείλει ελληνικές παραγωγές, παιδιά, που γίνονται μεγάλες προσπάθειες και εξαιρετικές. Δείτε το τρέιλερ, επειδή πρέπει να πω ότι πήγα και το είδα το τρέιλερ. Α, το είδες. Γιατί με ενδιέφερε, μ' άρεσε πολύ. Πάμε να το δείτε κι εσείς. Πάμε να το δούμε. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Παντελής Βούλγαρης έχει βάλει πάλι το καλύτερο του εαυτού του. Φωτογραφία πρέπει να έχει. Υπέροχη δραματική ιστορία με τη συνθετική μαεστρία του Βούλγαρη. Μικρά Αγγλία, μεγάλη ταινία. Η μουσική από τις ταινίες θα τη βρούμε στο soundtrack. Soundtrackbeat.gr, ακριβώς, όπως πάντα. Και όλα καλά. Και όλα για καλά. Να πάμε όμως να δούμε τις ταινίες, επειδή έξω κάνει κρύο. Πρέπει να πάμε να βάλουμε το σκούφο μας, Αγγελική. Έτσι. Govastileto.gr μας έχει την λύση πώς θα φορέσουμε τους σκούφους. Λοιπόν, έχουν έρθει τα κρύα και πολλά κορίτσια αναρωτιούνται πώς θα είναι στιλάτες και τις κρύες μέρες έτσι του χειμώνα και όμως μπορούμε να είμαστε στιλάτες. Υπάρχουν λύσεις και μία από αυτές φυσικά είναι οι σκούφοι. Υπάρχουν σκούφοι, τα πλεχτά σκουφάκια και τα γούνινα επίσης σκουφάκια. Mm-hmm. Κυκλοφορούν στο εμπόριο και μπορείτε να τα βρείτε σε πολύ χαμηλές και οικονομικές τιμές. Τα έχουν φορέσει από πολύ νωρίς, θα λέγαμε, οι stars. Οι stars του Hollywood, τώρα θα το πω και αυτό, τα φοράνε επειδή ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δίνουν στυλ σε μια γυναίκα, τα φοράνε και όχι στα πολύ βαριά κρύα και άντε, και πιο πριν. Ναι, και πιο πριν. Υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο govastileto.gr και στην κατηγορία μόδα, stars, που θα πάρετε ιδέες λοιπόν πώς θα φορέσετε το σκουφάκι και θα, έτσι θα μαγνητήσετε και τα βλέμματα των γύρων σας. Ένας πολύ ωραίος τρόπος είναι να φορέσετε το σκουφάκι σας με φόρεμα, με φλεκτοφόρεμα, με φόρεμα, με καλσόν χοντρό. Mm-hmm. Υπάρχουν καλσόν τα οποία θυμίζουν και κολάν και μπότες, είτε γαλότσες, είτε μπότες με γούνα. Είναι πιο, δηλαδή, styling σχολείου, μαθήτρια, ναι, τέτοιο στυλάκι. Το οποίο όμως, Kim, μπορεί να γίνει και styling βραδινό, διότι mm-hmm. υπάρχουν σκουφάκια τα οποία έχουν πάνω τους μια τσαχπινιά, δηλαδή ένα στράς, μια πέτρα. Μπορείτε να βάλετε εσείς μια καρφίτσα, είναι και αυτή μια πολύ ωραία ιδέα. Σίγουρα δεν μιλάμε για το σκούφο τύπου Άγιος Βασίλης. Όχι. Όχι. Αλλά είναι μια πολύ έξυπνη λύση. Εγώ έχω αρχίσει ήδη και την υιοθετώ, ήδη από την εβδομάδα που μας πέρασε, διότι μπήκαν τα κρύα και τα καλά. Και σήμερα έτσι κάνει κρύο. Οπότε με ένα σκούφο τον κουβαλάω. Το σκούφο σου. Ναι, θα σας κάνω και μια προβληματική φορά, αν έχω κάποιο δυστυχό θέμα. Εγώ λέω αύριο να έρθεις με σκούφο. Με το σκούφο σου. Βεβαίως. Πώς λένε με τον κηδεμόνα σου, εσύ με το σκούφο σου. Εσύ με το σκούφο σου. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα φτιάξουμε κοσμήματα εδώ ζωντανά στο στούντιο μόνοι μας με υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι και ασφαλώς θα φιλοξενήσουμε την ιστορία ζωής του Κώστα Τσάκωνα. Ο ηθοποιός Κώστας Τσάκωνας σε έναν απολογισμό ζωής. Ο πατέρας μου πέθανε και μου άφησε και τρία παιδιά την εποπτεία μου. Κληρονομία. Σαν παιδιά μου τα έχω.
Είναι καλά να σε θυμάται ο κόσμος ζωντανό και νυφάλιο. Μου λείπει το θέατρο, αλλά δεν πεθαίνω. Και όταν πέθανε η μάνα μου, είπα θα παίξω απόψε για τη μάνα μου. Και μετά... Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά. Εσύ βιάζεσαι, βιάζεσαι κι εσύ. Σε λίγο όλα εδώ θα γίνουν και όλα εδώ θα τα πούμε και όλα εδώ θα τα ακούσουμε. Όμως τώρα έχω εδώ την Άντια Μπέλε, σχεδιάστρια, και θα, εκτός ότι θα δούμε πολύ ωραία κοσμήματα, δημιουργίες, θα φτιάξουμε και ένα κόσμημα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι τώρα στο διάλειμμα χάζευα τα ωραία που μας έχεις φέρει εδώ, δαχτυλίδια, κολιέδες. Πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά έτσι ογκώδης όλα αυτά, όπως είναι αυτό. Ναι, είναι της μόδας τώρα αυτά τα μεγάλα. Εγώ πάντα έφτιαχνα εντυπωσιακά κοσμήματα, γιατί θεωρώ ότι το κόσμο μας εντείνει. Οπότε καλό είναι να φοράς ένα μεγάλο εντυπωσιακό κόσμημα. Όπως φοράς και εσύ. Όμως αυτό τώρα είναι και τάση. Κάπως έτσι, ναι. Και τα κρόσια είναι της μόδας. Ναι. Σε όλα τα χρώματα. Και τα φτερά και γενικά και τα vintage στοιχεία. Οι δαντέλες. Αυτά με τι φοριούνται έτσι, με πιο απλά, λιτά ρούχα, Εγώ τα προτείνω με απλά, ναι. Ένα μαύρο τισέρτ ή ένα μαύρο απλό φόρεμα και αυτό και ένα κόκκινο κραγιόν και έφυγες. Δεν είναι μόνο για θεατρικές παραστάσεις, γιατί ξέρω ότι φτιάχνεις και για θέατρα, καλλιτέχνης και αυτά, ναι, κοσμήματα. Ναι, φτιάχνω και τέτοια, αλλά αυτά είναι για τις απλές γυναίκες που θέλουν απλά να ντύνονται πιο ιδιαίτερα και να τα φοράνε στην καθημερινότητά τους. Και μπορείς αυτό και εδώ πάρα πολύ εντυπωσιακό, ας πούμε τώρα για Χριστούγεννα, Ρεβεγιόν, πρωτοχρονιά. Κοιτάξτε τι ωραίο, με ένα πουκάμισο, δεν ξέρω, με ένα απλό μαύρο, κλειστό και φόρεμα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και ένα τζιν και τις γόβες, δεν χρειάζεται υπερβόλη, ξέρεις, δεν χρειάζεται να είναι και το φόρεμα τουαλέτα για να ταιριάξει. Άρα δεν θέλει αυτό. Ωραία. Τι θα φτιάξουμε σήμερα, τι θα μας δείξεις? Θα σας δείξω... Βλέπω τα κρόσια. Μια ιδέα που όλες οι γυναίκες έχουμε τώρα στο σπίτι μας, γιατί γενικά είναι χειμώνας, το φορτώνουμε λίγο και στο ντεκόρ το σπίτι. Μια δέστρα κουρτίνας. Όντως είναι δέστρα κουρτίνας αυτό, γιατί αυτό μου θυμίζει, αλλά λέω να μην το πω. Όχι, αυτό είναι. Μας περίσσεψε από την κουρτίνα, δεν είχαμε τι να το κάνουμε και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μας. Αυτό? Αυτό είναι ένα σπασμένο κολιέ πέρλες που μας έχει φύγει το κούμπομα. Που επίσης το παθαίνουμε πολύ συχνά. Ή μπορούμε να το αγοράσουμε και νομίζω ότι υπάρχουν με το μέτρο αυτά. Ναι, το απλά λέμε τώρα κυρίως για πράγματα που μπορεί να έχουμε στο σπίτι να έχουμε μας ήδη. Έτσι κι αλλιώς. Ή να το συμπληρώσουμε. Ναι. Και βλέπω και εδώ. Και αυτή είναι μια καρφίτσα που πώς την έχουμε. Πώς θα συνδυάσουμε τώρα αυτά τα υλικά? Λοιπόν, παίρνουμε τη δέστρα. Ναι. Περίπου φροντίζουμε στο ίδιο ύψος να βάλουμε και τις πέρλες για να κάνει δίχρωμο. Ναι. Α, τυχαία, το έχω κόψει και ακριβώς. αυτό μπορώ να το δείξουμε σε σένα ή θες να το δείξουμε? Ναι. Γιατί επειδή φοράω εγώ αυτό δεν θα φαίνεται. Ωραία, να το δούμε. Το φοράς σαν κολιέ. Ωραία. Αφήνεις τη μία φούντα λίγο πιο μακριά από την άλλη. Ναι. Και με την καρφίτσα, να είναι μία έντονη καρφίτσα, εντυπωσιακή, να έχει πάνω στρας, να έχει... Αυτές είναι και τις γιαγιάς, παλιές καρφίτσες που όλες έχουμε στο σπίτι. Ωραία. Απλά... Και δεν είναι ότι τη δεσμεύουμε και την καρφίτσα, μετά μπορούμε να την ξαναβγάλουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε και για άλλα πράγματα. Αυτό. Ωραία. Την κουμπώνουμε κανονικά. Και έχει γίνει ένα κολιέ. Ωραία. Πολύ εντυπωσιακό και είναι και κλασικό, γιατί είναι τύπου Chanel με τις πέρλες. Πάρα πολύ ωραίο. Που ταιριάζει σε όλο το... Δική, Αλεξία. Καταπληκτικό και πολύ εύκολο. Στάθη. Και λαμπερό. Ωραίο, δεν είναι. Είναι ωραίο και φθηνό, έτσι. Δηλαδή δεν κοστίζει. Δεν το συζητώ.
μια περιουσία. Και να σου πω κάτι και να μην μας περισσεύει, ας τη βγάλει και η κουρτίνα μια μέρα χωρίς δέστρα για να το κάνει δύο φούτα. Υπάρχουν και δέστρες χρωματιστές. Ακριβώς. Και υπάρχουν και πιο φουντωτές και διάφορες. Και πιο έντονες. Τέλεια. Φοράς ένα τίσερτ αυτό και έφυγες και ντύθηκες. Ωραία. Καλά. Αυτά που είναι φοβερά τα δικά σου είναι και αυτά τα διπλά τα δαχτυλίδια. Νομίζω ότι εσύ τα έβγαλες έτσι πρώτη, αυτά τα διπλά. Ναι, τα πρώτη είναι εγώ πρώτη. Τα έχω δει και πιο μεγάλα, για πιο τελμηρές. Παίρνω αυτό το χεράκι. Σαν ποιο χεράκι είναι αυτό, μου λήγεις εσύ, Στέφανε. Τη οικογένεια Άνταμς. Παίρνω το χεράκι τη οικογένεια Άνταμς. Και φορούνται έτσι και διπλά τα δαχτυλίδια. Τα προτείνω διπλά. Κάτσε να βγάλω αυτό που φοράω, να σα το δείξω. Τα προτείνω διπλά, εντάξει. Δεν θέλει το χεράκι. Δεν πειράζει, θα τα φτιάξουμε. Τα προτείνω διπλά, βέβαια αυτά είναι αρκετά μεγάλα τώρα, οπότε... Α, πάρα πολύ ωραία. Είναι και φωνικό όπλο το κουλτσί μαζί σου. Και έχουν και σκουλαρίκια που σετάρονται. Πολύ ωραία. Αυτά είναι με στρας και σβαρόφσκι κρύσταλλα. Είναι έτσι πιο χειμερινά. Και αυτά εδώ που είδα μου αρέσανε πολύ. Πούντα. Και αυτά είναι με μπροκάρι φάσματα. Εγώ τα προτείνω διπλά κι αυτά, ναι. Διπλά όλα. Ναι. Αυτά εδώ. Ωραία. Δεν είναι ωραία, εντυπωσιακά. Και αυτά είναι πολύ ωραία. Γιατί δύο μαζί, πες μου τώρα, Νάντια, γιατί δύο. Έπρεπε να δημιουργήσω κι εγώ μια τάση. Ναι. Και σκέφτηκα να κάνω αυτό. Σκέφτηκα και να είναι τα... ωραίο να παιχνίδι αυτό με τα δύο ίδια. Γιατί γεμίζει το χέρι και γιατί κάνει εντύπωση. Όσο... Και αυτό είναι δικό σου. Εδώ ναι. Φοράω. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και αυτό κάνουν οι καφέλια και δύο. Είναι οι ανεμόνες, οι κλασικές ανεμόνες που έχω φτιάξει. Είναι δεύτερη η σεζόν που τις φτιάχνω. Πάντως και αυτά τα δαχτυλίδια είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τώρα για τις γιορτές. Εμένα γενικά μου αρέσει έτσι να φοράς κάτι πιο απλό και να δώσεις κάπου μία έμφαση. Και πολύ ωραίο, ας πούμε, να φοράς ένα ή δύο τέτοια δαχτυλίδια. Γι' αυτό σου είπα και εγώ ότι θεωρώ ότι είναι καλό τα κοσμάτα να είναι εντυπωσιακά, έτσι ώστε και με ένα απλό ρούχο να δείξεις άποψη. Και νομίζω από ό,τι μαθαίνω τα έχουν αγαπήσει πολύ τα κοσμήματά σου. Ναι, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Νάντια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε τώρα. Να βγάλουμε. Τη δέστρα της κουρτίνας να πάει στη θέση της. Και να την χρησιμοποιήσουν σαν ιδέα οι φίλες σου, εδώ οι θεατρίες. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές και σε σένα. Τι ωραίο, κοιτάξτε τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε την Άντια, πάρα πολύ ωραίο. Μπήκα και στο θέμα που λέγατε με πριν τους κούφους. Για τους κούφους. Αλλά κρύωνα και εγώ, έβαλα κάτι να... Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Και τι δεν μπορείς να κάνεις με αυτά τα πράγματα που άχρηστα, ας πούμε, έχουν δέσει την κουρτίνα σου. Βλέπω να μένει κουρτίνα όρθια, όλες τα έχουν. Κουρτίνα τα ανεμίζει. Φαντασία θέλει, παιδιά. Παιδιά και εύκολο και οικονομικό και δεν χρειάζεται να εξοδευτείς. Και ιδέες από ανθρώπους που γνωρίζουν. Ιστορία ζωής. Κώστας Τσάκωνας μας υποδέχτηκε στο σπίτι του, στο σπίτι στο οποίο μένει μια ολόκληρη ζωή. Θα μας πει πώς φτιάχτηκε αυτό το σπίτι, γιατί είναι ιδιαίτερη αυτή η ιστορία. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να πάμε να τον ακούσουμε. Είναι μάνα μου. Είμαι παιδί τη λαντέρνα. Κάτω. Έπειρε λαντέρνα στο μαχαλιά. Παίρνω και εγώ λαντέρνα από την γειτονιά και η μάνα μου μας έδινε ένα διφράγκο. Ένα φράγκο να το δώσουμε. Και μου είπε από εδώ. Σ' αγαπώ, λιώνω φως μου και κάρδιο χτυπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και χιλιάδες φορές θα σ' το πω. Σ' αγαπώ στη ζωή σ' έχω μόνο σκοπό. Κύριε Κώστα. Είμαι έτοιμο να απολογηθώ. Mm-hmm.
κορυφαία στιγμή, θα λέγατε, στην καριέρα σας? Την πρώτη φορά που είχα το θέατρο. Έτρεμα. Είχα ζώσει στα χέρια μου. Και λέω του Μεταξόπουλου, Φώτη μου, δεν μπορώ να εγώ, λέω, από σπίτι μου. Τελώστε μου, λέει, έξω γίνεται χαμός, λέει, ήταν πρώτη σειρά η Μέλινα Μερκούρη. Θα σε σπρώξω, μου λέει εγώ. Ναι. Και μου την χτυπάει το τίτλο καμπανάκι, μου τραβάει μια σπρώξα ο Μεταξόπουλου και βγαίνω. Σφυρίματα, χειροκροτήματα, τα άλλα. Μεγάλη στιγμή, μεγάλη στιγμή. Η πιο μεγάλη. Λέω, έχω τέτοια δύναμη και το ξέρω. Σφυρίγματα, φωνές, τσάκωνα. Πρώτη φορά στο θέατρο. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή. Η υποκριτική πότε μπήκε στη ζωή σου? Αυτό ήταν τελείως τυχαίο. Είχα ένας μαθητή μου που ήθελε να γίνει σκηνοθέτης. Και μου λέει, επειδή δεν έχω λεφτά, έχω, μου λέει, ένα ρόλο για σένα, να κάνω μια μικρό μήκος, να δω εξετάσεις το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Και τον πρώτο γυναικείο ρόλο τον έχει, μου λέει, Εύα Κοταμανίδου και τον πρώτο αντρικό εσύ. Εγώ δεν έχω γράφει, δεν ξέρω τι πράγμα. Μετά την πήγε στο Μοντάνα τη Μοντάρη και με είδε και ο Θόδωρος ο Μαραγκός που έκανε το μάθημα μου γράμματα. Ναι. Και λέει, αυτό το Μουτσούνι θέλω να το γνωρίσω. Το Μουτσούνι. Το Μουτσούνι, ακριβώς. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Κάναμε το 1943 με τον Βαγγέλη τον Καζά το Λάβετε Θέσεις. Το οποίο είχε πει και φεστιβάλ και πήγε και βραβείο. Λοιπόν, μετά πάλι στη δουλειά μου. Μηχανικός. Να, ναι. Σας άρεσε όμως αυτό, δηλαδή. Ναι, μ' άρεσε. Όπως πότε, όπως είπατε, ξεκίνησε. Να μην πω ψέματα, σε όλους αρέσει το θέμα. Και ειδικά στο θέατρο, όταν βρίσκεσαι κοντά 2.000 άτομα στο δελφινάριο, είναι ψυχεδέλεια. Από τους αγαπημένους ηθοποιούς που δεν είναι πια στη ζωή, που τους έχουμε χάσει, ποιοι είναι αυτοί που σας λείπουν εσάς προσωπικά περισσότερο? Ο Μουστάκας. Δουλεύουμε 7 χρόνια μαζί, είμαστε φίλοι, το Θανάσιο Βέγκος. Άλλα 6 χρόνια μαζί. Είχα την τύχη και την τιμή να δουλέψω με Ηλιόπουλο, με Φωτόπουλο, με Γκιονάκη. Σχεδόν με όλους. Ναι, με όλα τα παλιά ονόματα που είναι και αναντικατάστατα. Είναι καημός, πολύ πικρός. Πώς αποφασίσατε να... Αποφάσισα διότι είχε έρθει ένας, ο οποίος ήταν Αλβανός. Είχε βγάλει μέσα εισιτήριο πρώτη σειρά που πλέον και καπέλο. Και είπε σε μια ταξίτρια, σε παρακαλώ, πήγε και ήταν αυτόγραφο τον κύριο Τσάκωνα, διότι δεν πάει τον δω, μου λέει, έτσι γερασμένο. Θέλω να τον θυμάμαι, λέει, έτσι νέο ζωντανό. Σας επηρέασε αυτό? Ναι, διότι είναι καλά να σε θυμάται ο κόσμος ζωντανό και νυφάλιο. Μ' αρέσει, μου λείπει το θέατρο, αλλά δεν πεθαίνω. Δεν έχω κι άλλα πράγματα έρχοντα. Σε τι βάζατε εσείς προτεραιότητα, στην οικογένεια ή στη δουλειά και στην καριέρα θέατρο. Που δυστυχώς, στο θέατρο, να το έχω μετανιώσει, αλλά... με το παιδί ένα σκηνή, με αγκάλια μια μαγική αύρα που... Και δεν σας έπιανε τίποτα. Τίποτα. Αλεξίσφαιρος. 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο, 6 χρόνια στο εξωτερικό. Το ρόλο σας τώρα ως πατέρας, τι βαθμό θα δίνατε στον εαυτό σας? 7. 7. Αν αποφάσισα να γίνω τώρα πατέρας, θα πήγα να βγάλω την Παιδαγωγική Ακαδημία. Είναι μεγάλη υπόθεση να φέρεις έναν άνθρωπο στον κόσμο. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Ποιο είναι το παράπονο του, αν έχει, του γιού σας? Ήταν ότι στην εποχή που στην εφηβεία του με χρειαζόταν δεν ήμουν εγώ σπίτι. Μεγάλωσε με τη μαμά. Πιο πολύ με τη μαμά. Ποια συμβουλή έχετε δώσει στο παιδί σας, έτσι, ως συμβουλή ζωής? Να δουλεύει. Σας μοιάζει στο χαρακτήρα ο γιος? Όχι, πιο πολύ τη μάση. Η γυναίκα μου είναι απόγονη του Σολομού, του ποιητή.
είναι από οικογένεια ποιητών, αλλά μου γράψει ένα στίχο. Πόσα αδέλφια είστε? Είμαστε τέσσερις. Τέσσερις. Τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Το βάρος το οικογενειακό όμως ήταν πάνω σας. Το έχω εγώ το βάρος, επειδή είμαι κοσοβάρος. Είστε άνθρωπος της οικογένειας. Τα δύο μου αδέρφια είναι με ειδικές ανάγκες. Μια αδερφή με επιληψία και ένα αδερφό με νοητική στέρηση. Ο τρίτος είναι normal και εγώ, επειδή είμαι μεγάλος, έχω όλο το βάρος. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια εσείς στηρίζατε μέσα από τη δουλειά σας τα αδέλφια. Ο πατέρα μου πέθανε και μου άφησε και τρία παιδιά στην εποπτεία μου, κληρονομιά. Είστε πλέον εσείς και πατέρας και μάνα αδερφός μαζί. Και πατέρας και μάνα και αδερφός. Σαν παιδιά μου τα έχω. Στήριξη, από πού βρίσκεται? Έχω με μια, έτσι, μια επιμονή ότι λέω πρέπει να ζήσω, πρέπει επιβάλλει να ζήσω για να βοηθάω τα αδερφιά μου. Και είμαι πολύ μουλάρης αυτά. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη ζωή σας? Ήταν ότι όταν πέθανε ο πατέρας μου ήμουν στο θέατρο και όταν πέθανε η μάνα μου επίσης ήμουν με τον Γανέλη στο Μινωρά και μετά την κηδεία πήγα στην παράσταση να παίξω. Αυτό βοηθάει? Είπα θα παίξω άποψη για τη μάνα μου. Και παίξα. Αδυναμία σε ποιον είχατε? Και μετά συγγνώμη, πήγα καμαρίνη και έκλαιγα μόνο. Αλλά έπρεπε. Αδυναμία στη μαμά. Τι τράβησε. Για να μεγαλώσει. Τότε στην εποχή της πείνας με τέσσερα παιδιά. Πώς πιστεύετε ότι θα προχωρήσει η Ελλάδα στον χώρο της τέχνης, στον χώρο του πολιτισμού? Θα υποχωρήσει, όχι θα προχωρήσει. Που θα υποχωρήσει. Ναι, δεν βλέπω τι γίνεται. Καταρχάς τα παιδιά με ένα σειρά ψωνίζονται και γίνονται όλοι θειασάρχες. Και πάνε στη διδάση και δεν έχουμε ανεβάσει μια παράσταση και είπα, και παίρνουν με 5-10 θεάτες. Έγινε. Hey, παλιά στο θέατρο είμαστε 10 πρωταγωνιστές. Θέλω να σου πω από εμένα πόσα δεν μπορώ. Άμα σας ρωτήσω τι εύχεστε για το μέλλον. Εγώ εύχομαι στους νέους να το παλέψουν, διότι η μάχη δεν κερδίζει ούτε από τις καφετέρειες, ούτε από τα γήπεδα, ούτε τα showbiz, ούτε από τους τελεμπριτάδες. Χρειάζεται δουλειά. Θέλει δουλειά να προκόψει μια χώρα, θέλει δουλειά. Η σκουριά μετράει από παπάγου. Όσοι περάσαν όλοι οι φάγανες. Όλοι. Και μερικούς έχουν μάλιστα ανακηρύξει και εθνάρχες και αείμνησους και αυτά. Και εγώ δεν μπορώ να τους αποκαλέσω έτσι. Ούτε αείμνησους, ούτε εθνάρχες. Πρόεδρε! Προδότες. Τι να πρωτοπεί κάνεις? Δεν ήταν μια πολύ συγκινητική συνέντευξη? Συγκινητική, ήταν γεμάτη συνέστημα και δεν ξέρω, μου έδωσε την αίσθηση, δηλαδή έβγαλε το νόημα της οικογένειας. Είμαι και για τα αδέρφια μου. Πολύ, πολύ γεμάτη συνέντευξη. Ξεδίπλωσε όλες τις ψυχές προσωπικότητά του, έβγαλε όλο το συνέστημά του, ένας γλυκός, ένας τρυφερός άνθρωπος. Παιδιά, και πόσο λένε ότι ένας κωμικός ηθοποιός, γιατί τον Κώστα Τσάκωνα τον έχουμε ως κωμικό ηθοποιό, έχει περάσει τόσα πολλά στη ζωή του και δεν χάνει το χαμόγελό του να το μοιράσει απλόχερα σε εμάς. Και ποιος να το φανταζόταν στο θέατρο αυτό, ότι είχε όλη αυτή την αποφύση. Γιατί δεν όλοι όταν βλέπαμε το βίντεο? Νομίζω ότι είναι άνθρωπος που το βγάζει. Χωρίς να το θέλεις, μπαίνεις μέσα σε αυτό, το ζεις αυτό το συνέστημα. Ο καθένας εκεί το δικό του σταυρό, θα πω εγώ. Έχει πολλούς σταυρούς ο Κώστας ο Τσάκωνας και το κατάφερε και το καταφέρνει γιατί στηρίζει.
Τρυφερός άνθρωπος, ένας γλυκός. Πολύ τρυφερός, γλυκός, αληθινός άνθρωπος, ο οποίος μέσα από πολύ φτώχεια κατάφερε έτσι με το ταλέντο του το ίδιο να δημιουργήσει, να στηρίξει τα αδέλφια του. Και είναι αυτό που είπες, ότι το νόημα στη ζωή του μπορεί πάντα να ήταν αφοσιωμένος, όπως είπε και εκείνος, στο θέατρο και να έδωσε και προτεραιότητα στο θέατρο και να έλειψε κάποιες στιγμές από την οικογένεια, από το παιδί του, από τη γυναίκα του. Αλλά νομίζω ότι πάντα η έννοια του της προσφοράς ήταν στην οικογένεια. Αυτό μα ήταν πολύ συγκινητικό, δηλαδή το έχω πει τόσες φορές, αλλά το ξαναλέω. Πόσο συγκινητικό αυτό που είπε, ότι πρέπει να ζήσω, επιβάλλεται να ζήσω για να βοηθάω τα αδέρφια μου. Ακριβώς, γιατί αν πάθει κάτι, χτύπα ξύλο, ποιος. Ποιος. Ναι. Και είναι σημαντικό όταν έχεις ένα τέτοιο. Τρία παιδιά. Βέβαια. Όταν έχεις τέτοιες κληρονομιές ζωής, σκέφτεσαι πάντα το τι θα γίνει ο άλλος. Δεν σε ενδιαφέρει το εσύ. Και βλέποντας, παιδιά, μια τέτοια συνέντευξη που ο άλλος καταθέτει την αλήθεια της ψυχής του, αντιλαμβάνεσαι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαίο ότι τον συμπαθεί ο κόσμος, τον αγαπάει. Και τελικά, μάνα είναι μόνο μία. Σαν τη μάνα δεν υπάρχει εκείνα, τίποτα, παιδιά. Μιλάει για τη μητέρα του, για τον πατέρα του, για το πώς βίωσε το χαμό τους. Και ο πατέρας, βέβαια, αλλά η μάνα, είπε... Έτσι πως μεγάλωσε τα παιδιά αυτά μες στη φτώχεια που μου έλεγε και εμένα πως κάνανε μπάνιο σε μια σκάφη μια φορά την εβδομάδα. Όλα αυτά είναι παιδικές αναμνήσεις, μεν σκληρές, αλλά δεν είναι την οικογένεια. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με δέχτηκε στο σπίτι του και μου άνοιξε την ψυχή του, την καρδιά του και μοιράστηκε κάποια πράγματα μαζί μου. Είναι... μία από αυτές τις συνεντεύξεις που έχω χαρεί πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Γιώργο Ζαμπέτα, πολύ τραγούδι, πολλούς καλεσμένους εδώ στο στούντιο. Και εγώ ασφαλώς να σας θυμίσω και τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί θα παίξουμε και μουσικό quiz στη συνέχεια, γιατί έχω και σήμερα δώρα να σας δώσω. Είναι το 211-55-50-550 το τηλέφωνο της εκπομπής μας, για να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αξέχαστος Γιώργος Ζαμπέτας, το πρώτο μπουζούκι, έτσι το πρώτο με όλη τη σημασία της λέξης. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σήμερα. Βέβαια, όσα αφιερώματα και να κάναμε, δεν θα μπορούσαμε να σταματάμε να λέμε τα ωραία του τα τραγούδια, να θυμόμαστε, να έχουμε συγκίνηση, να χαιρόμαστε, να θέλουμε να μάθουμε από τους ανθρώπους που έχουν ζήσει κοντά του, πολύ κοντά του, όλα αυτά που έτσι θέλουμε να μάθουμε για αυτόν τον πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη. Σήμερα κοντά μας είναι ο εγγονός του Γιώργου Ζαμπέτα, Βασίλης Μελιγκόνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο εγγονός που μεγάλωσε μαζί με τον παππού, τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Ο εγγονός του σπιτιού. Ήτανε ιδιόκτητο διόροφο. Στον ένα όροφο ήταν οι γονείς μου εγώ, στον δεύτερο όροφο ο παππούς με τη γιαγιά. Πώς τον λέγατε, παππού? Παππούς. Και τιμητικά. Του άρεσε. Δηλαδή από τότε που, παρότι δεν είμαι το πρώτο εγγονή, ήμουν το δεύτερο τη τάξη. Ήμουν εγγονός όμως του σπιτιού. Ο ξαδερφός μου ζούσε αλλού με τη μαμά του και τον πατέρα του. Ήταν πολύ τιμητικό να τον λένε παππού, ακόμη και οι γείτονες. Δηλαδή, του άρεσε, δεν είχε πρόβλημα. Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου, σαν που το διασκέδαζε κιόλας και το θεωρούσε τιμή. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα και να μην είναι κοντά μας ο κύριος Δήμος και ο κύριος Γιορδάνης. Οι δύο άνθρωποι που είναι κοντά μας σήμερα. Τρία τα αδέρφια, ήταν και ο κύριος Τάσος, που πάντα συνόδευαν τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τα εργαλεία του.
Τα βήματά του. Τα εργαλεία του. Καλώς ήρθατε. Εγώ, να σου πω, χάρηκα, γιατί εδώ είναι γνωστά τα κάντρα και μ' άρεσε η εκπομπή αυτή και ήρθα με πολύ κέφι. Μόλις με πήρε η Βίκη, λέω, anyway, είμαι στην εκπομπή στο Extra 3. Ωραία, πολύ ωραία. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί ένα μικρό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει, να θυμηθούμε μαζί, να ακούσουμε και τον ίδιο τον Γιώργο Ζαμπέτα και μετά να πούμε όλα αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί. Θα πούμε, βέβαια, πολύ ωραία πράγματα που το κανάλι αυτό θα έχει και επανάληψη να το ξαναδείξετε. Τα εκατομμύρια, τα εκατομμύρια. Το θέμα τα εκατομμύρια, πώς θα πάρουν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν μπορούν να βγάλουν ψυχούλα. Η ψυχούλα βγάζει ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα και να τη δίνουν εδώ μέσα και εδώ. Για χαρά. Γιώργος Ζαμπέτας, ένα όνομα, μια ολόκληρη ιστορία γεμάτη νότες, μουσική και μπουζούκι. Δεν έχει δρόμο να διαβώ. Ένα όνομα που πέρασε στη σφαίρα του μύθου πολύ πριν αφήσει αυτόν τον κόσμο. Ο πενιντάρης, ο πενιντάρης είναι ένας νέος της εποχής. Η ιστορία του αρχίζει στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στον Ταξουργείο και όπως έδειξε, η ιστορία, η μουσική ήταν στο DNA. Ωραίος, σαν εραστή. Όταν ήταν μικρός, πήγαινε στο κουρίο του πατέρα του για να τον βοηθήσει, έκλεβε λίγο χρόνο και σκάρωνε μελωδίες με τον μπουζούκι του. Σαν ήμουν πιτσιρίκος, σε κάποιο κουρίο που ήταν στην Ακαδημία Πλάτωνος, κρεμόταν ένα μπουζουκάκι και αυτό ήταν του πατέρα μου. Και έπαιζε ο πατέρας μου μπουζούκι και ανέβαινα πάνω στην καρέκλα στο κουρίο, γιατί ήμουν και κοντός και πιτσιρίκος, το πιάνα που κρεμότανε και άρχισα να το μαθαίνω σιγά σιγά. Ένα καιρό που με στενέ. Παρά τις αντιστάσεις της οικογένειάς του, ο Γιώργος Ζαμπέτας έμεινε αφοσιωμένος σε αυτό που του έδινε ζωή και σε αυτό που αργότερα αποδείχθηκε ότι ήξερε να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Να παίζει και να χαρίζει μοναδικές στιγμές στους θαυμαστές του. Στη διαδρομή του συνάντησε γίγαντες της ελληνικής μουσικής που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του. Η γνωριμία του με τον Βασίλη Τσιτσάνη και η συνεργασία του με τον Μάνο Χατζηδάκη ήταν τα εισιτήρια για την αναγνώριση του αξεπέραστου ταλέντου του. Ο εφιέστατος Μάνος Χατζηδάκης είχε μόλις τελειώσει το υπέροχο τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά», ντυμένο με τη φωνή της μοναδικής Μελίνας. Κάτι όμως του έλειπε. Άρχισε να επισκέπτεται τα νυχτερινά κέντρα της εποχής για να βρει αυτό που ήθελε. Όταν άκουσε το Γιώργο Ζαμπέτα, ήξερε ότι το βρήκε και ο αείμνηστος Ζαμπέτας έντυσε το τραγούδι με το μαγικό του χέρι. Κάτσε να ακούσεις, μου λέει, ένα μοτίβο. Κάθομαι να πούμε, για αρχινάει και μου παίζει την εισαγωγή «Α, τα παιδιά του Πειραιά». Εγώ την ψώνησα, λέω, ρε Μανώλη, του λέω, για ξαναπέχτη, το ξαναπέζει. Τσιμπάω το μπουζούκι, το πέρασα. Εντάξει, ήτανε. Του λέω, Μανώλη, εδώ πέρα βλέπω εκατομμύρια δίσκοι, του λέω. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Τα τραγούδια του, τόσο αυτά που ερμήνευσε ο ίδιος, όσο και αυτά που έγραψε σε πολλούς τραγουδιστές, έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Μου άρεσαν οι μελωδίες, μου άρεσε ο σκοπός, μου άρεσε το χρώμα. Ήταν ελληνικό το χρώμα, βγαλμένο από μέναν, από το παιδί, από το μικρόν. Χωριάσει η αγάπη σου. Σχολείου, ο Τόλης Βοσκόπουλος, η Μαρινέλα, η Μέρι Λίντα, ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Δούκισσα, είναι μόνο μερικοί από εκείνους που ξεσήκωναν το κοινό με τα τραγούδια του. Θέλω την καρδιά να σφίξω, πέτρα πίσω μου να
να ξεχάσει τη Βίκυ Μοσχολιού να τραγουδάει. Τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά. Ποιος δεν έχει κλάψει με το σταλιά σταλιά της Μαρινέλλας. Σταλιά σταλιά και αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Και αυτά τα δύο παραδείγματα είναι σταγόνες στον μουσικό ωκεανό του. Ο Γιώργος Ζαμπέτας ήξερε από μουσική και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και μόνο το γεγονός ότι ολόκληρες γενιές μεγάλωσαν ψιθυρίζοντας τα τραγούδια του σημαίνει πολλά. Αμέτρητες επιτυχίες και συμμετοχές σε ελληνικές ταινίες με τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές. Ταξίδια στο εξωτερικό και να καθυλώνουν το κοινό. Στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Είμαστε τώρα στο σπίτι του Έρβιν Χάλετς. Ένας μεγάλος μαέστρος στις γερμανόφωνες, Αυστρία και Γερμανία, ο οποίος έχει πάρει 5-6 χρυσούς δίσκους. Τρομερός. Αλλά εκεί οι χρυσοί δίσκοι δεν δίνονται σε ένα δωμάτιο μέσα. Μαζευτήκανε τρεις καλλιτέχνες, τα αφεντικό της εταιρείας. Πάρε το δρόμο το παλιό. Της νύχτας το στενάκι. Ό,τι και να πούμε για τον Γιώργο Ζαμπέτα, τα λόγια είναι φτωχά. Η ελληνική μουσική του χρωστάει πολλά και έχασε έναν από τους πολυτιμότερους εκπροσώπους της όταν στις 10 Μαρτίου του 1992 ταξίδεψε για τη γειτονιά των Αγγέλων. Άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά που είναι ισχυρότερη από τα λόγια. Θέλαμε να βλέπουμε ώρες αφιέρωμα. Και εμείς θα το θέλαμε. Και... Πώς είναι έτσι όταν τον βλέπετε, τον ακούτε? Είναι ωραίο, είναι συγκινητικό. Έχω το εξής προτέρημα, όχι μόνο εγώ, θεωρώ ότι οποιοδήποτε έχει κάποιον άνθρωπο που έδωσε ένα λιθαράκι στον πολιτισμό αυτού του τόπου, οπτικοακουστικά, είτε ως τραγουδιστής, είτε ως ηθοποιός, δεν μας λείπει τόσο ο άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή, διότι τον βλέπουμε ή τον ακούμε, ή από το ραδιόφωνο ή από τηλεόραση. Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει εσάς ως πιο έντονο, δεν ξέρω, κάτι που σας έχει πει, κάτι που σας έχει συμβουλέψει, κάτι που σας έχει δώσει το δρόμο? Όλοι κρατάμε 2-3 πράγματα από πολύ αγαπημένους μας ανθρώπους που μας συνοδεύουν σε όλο το ταξίδι της ζωής μας. Να φοβάσαι τους ανθρώπους που δεν σε κοιτάνε στα μάτια. Ναι. Όταν μιλάς με τον άλλο θα τον κοιτάς πάντα στα μάτια. Αυτό έκανε και όποιος δεν... Ναι. Είναι δείγμα ειλικρίνειας, είναι δείγμα ντομπροσύνης, είναι δείγμα ευθύτητας. Έχετε 2 παιδάκια. Μικρά. Εσείς, τα δισέγγωνα του Ζαμπέτα, 2 κορίτσια. Τι τους έχετε πει για τον προπάπου τους? Η μικρή είναι 3 χρονών, δεν μπορεί να ξέρει. Η μεγάλη που είναι 8 χρονών έχει αρχίσει τώρα να συνειδητοποιεί ποιος είναι ο παππούς του μπαμπά. Mm-hmm. Μέχρι τώρα έχει ένα κάδρο που έχουμε τον παππού στο σπίτι και κάποια μουσική που παίζει, η οποία θεωρεί απλά ότι είναι τραγούδια. Τώρα που βλέπει ταινίες ελληνικές και είναι στη φάση που μπορεί να καταλάβει, ναι, βλέπει σε πολλές διαφορετικές ταινίες τον παππού. Μπαμπά, ο παππού σου. Βλέποντας, κύριε Δήμο, κύριε Γιορτάλη, το αφιέρωμα αυτό, είναι πολύ δύσκολο να καθίσετε στη θέση σας, γιατί εσείς όταν ακούτε μουσική και μουσική του Γιώργου του Ζαμπέτα, η θέση σας είναι... Θα μου επιτρέψεις να μιλήσω. Ακολουθήσετε τα βήματα. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που ήρθα σε αυτό το καταπληκτικό στούντιο. Να σου πω κάτι. Κάνω ένα πρόλογο πριν ξεκινήσω για τον Ζαμπέτα. 6 δεκαετίες έχουμε πάει σαν πάρα πολλά στούντια για χορό. Αλλά αυτό είναι καταπληκτικό και ευχαριστώ πάρα πολύ που με συγκίνησε που είναι ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος σε αυτό το στούντιο που κάνει την εκπομπή. Θα πω κάτι. Βασικά ο Γιώργος ο Ζαμπέτας, και εύχομαι τα παιδιά τα καινούργια να ζήσουν τις εποχές αυτές. Εμείς με τον Ζαμπέτα
δεν είχαμε αφήσει αστυνομικό τμήμα, τις γιορτές και στρατόνα που δεν πηγαίναμε. Βασιλική χωροφυλακή και βάλτε. Τα πάντα πηγαίναμε με τον Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας, παιδιά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ την εκπομπή που βγάζει στον αέρα τον Ζαμπέτα, το πρωτόκολλο της Ελλάδος, ρε παιδιά. Εγώ είμαι 79 χρονών και μόλις ακούω Ζαμπέτα, λέω, δηλαδή, άσε που χορεύουμε το τραγούδι του 35 χρόνια, χορεύουμε το Θανάση και δεν το αλλάζουμε τίποτα. Πώς βγήκε ο Θανάσης? Πώς βγήκε ο Θανάσης? Ήρθε ένας τύπος, λέει, Ζαμπέτα, το κάδρο σου το πάω. Ναι. Θανάση το λέγανε. Θανάση το λέγανε. Λέει ο Ζαμπέτας, πού είσαι ρε Θανάση, αφού το σε πάω. Σκάει μύτη ο Θανάσης μια φορά και δεν ξανασκάει. Και από το καημό του έβγαλε, πού είσαι ρε Θανάση, η γρουσουζιά να σπάσει. Και το έχω. Αλλά εγώ, επειδή έχω δουλέψει με όλες τις φίρμες, μπορεί να ξεχάσω κανένα όνομα και να εκτεθώ. Με τον Ζαμπέτα τι γινόταν? Όταν πηγαίναμε αρπαχτή, λέμε... Αρπαχτή θα πει, πάμε Γερμανία π.χ. Πάμε... Μαθαίνω από τον Ντίζελντορφ ότι είναι ο Φον Κάραγιαν. Και όταν πήγαμε εκεί, λένε, Ζαμπέτα του λέω, ο μεγαλύτερος μαέστρος. Αλλά ο Ζαμπέτας είχε ένα καλό μπέμπα, έπεσε με ένα δαχτυλάκι και έκλαιγε ο μαέστρος, ο Γερμανός. Τώρα μπει, σπάξε νύχτα, νάξε. Κοίταξε, για πρώτη φορά, για πρώτη φορά μας καλούνε στις Βρυξέλλες, στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Στις Βρυξέλλες, στο ΝΑΤΟ. Εκεί γινόντουσαν διάφορες εκπομπές, διάφορα συγκροτήματα, γαλλικά, ισπανικά, εγγλέζικα. 11 η ώρα καθαρίζανε. Καθαρίζανε, πηγαίνανε για ύπνο. Σε μια δόση λέει ο αρχηγός, γιατί όταν ήρθανε να πάρουν από το αεροδρόμιο τις βαλίτσες μας, με τα πολιτικά δεν ξέραμε, και το βράδυ στο στρατηγείο, στρατηγή. Και λένε του Ζαμπέτα, λέει ένας στρατηγός, κύριε Γιώργο, θα ευχαριστηθούνε. Και του λέει ο Ζαμπέτας, του Μπεκί. Και ρωτάει ο στρατηγός στο Δήμο, κύριε Δήμο, τι θα πει του Μπεκί? Λέω, θα μείνετε καταθουσιασμένος. Σας λέγω το εξής, αντί για 11 που τελειώνανε, 4,5 με 5 και δεν είχε φύγει κανείς. Ξεσηκώσανε. Θέλω να μου πείτε τι σας λείπει πιο πολύ από τον Γιώργο Ζαμπέτα έτσι ως άνθρωπο. Ως άνθρωπος, πρώτα-πρώτα ήταν ο πρώτος νοικοκυρής και ο πρώτος σπιτόγατος. Δεν υπήρχε πιο ωραίος νοικοκυρής. Παιδί μου, αγαπούσε την οικογένειά του. Ναι, σπιτόγατος. Ναι. Σπιτόγατος. Νομίζω ότι αν ο Ζαμπέτας γεννιόταν στην Αμερική. Ε, συμφωνείτε. Θα ήταν Φρανκ Σινάτρα. Ναι. Αν ο Ζαμπέτας γεννιόταν στην Αμερική, θα ερχόταν στο Γάλλιο πάλι. Αν ο Γιώργος Ζαμπέτας τώρα θα μπορούσε να μας ακούσει, τι θα ήταν αυτό που θα του λέγατε εσείς? Και θέλω να ακούσω έναν από εσάς. Για πες μου εσύ τι θα έλεγες. Για μένα ήταν ο παππούς μου. Δεν ήξερα ότι όταν όλος ο κόσμος τον χαιρετούσε. Γιατί? Γιατί μετά τον πόλεμο έδωσε γέλιο στον κόσμο. Έδωσε διασκέδαση. Αφήσε τραγούδια για τραγούδια. Οποτεδήποτε του ζητήθηκε κάτι, το έκανε επί τόπου, είχε έμπνευση. Είχε μυαλό, του άρεσε αυτό που έκανε, το αγαπούσε. Ο παππούς μου κοιμότανε και κοιμότανε με μουσική. Δηλαδή είχε το κασετόφωνο στο κομωδίνο, έβαζε την κασέτα να παίζει ορχιστρικά. Mm-hmm. Και στο αμάξι μόνο ορχιστρικά. Οπότε το μόνο που θα του έλεγα είναι ότι ίσως να τον είχα αδικήσει, διότι ήταν πολύ πιο σπουδαίος από όσο φαινότανε. Και από όσο εισέπρατα από τον κόσμο. Έχω περάσει απίστευτα χρόνια και απίστευτα ωραίες καταστάσεις. Έχω ταξιδέψει μαζί του σε Κύπρο, σε Ελβετία, σε Αγγλία, στη Γερμανία. Μαζί. Με παίρνε μαζί. Ναι. Σε όλα. Τα δύο ταξίδια που δεν πήγα ήταν Αμερική και Johannesburg. Και μάλιστα στο Johannesburg, επειδή ήταν Μπουργκ. Mm-hmm. Και μου έφερνε ωραία σε Γερμανία, λέγαμε, καλά, γιατί να μην πάω. Υπάρχει κάποιο αντικείμενο που έχετε έτσι κληρονομήσει δικό του αγαπημένο που το έχετε μαζί σας? Η μεγαλύτερη κληρονομιά που έχω από τον Ζαμπέτα είναι το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό που κουβαλάω και είναι μεγάλη επιτυχία, διότι όπως άντεχε η γιαγιά μου τον παππού μου, είναι μεγάλη επιτυχία που αντέχει η γυναίκα μου εμένα. Ναι. Είναι μεγάλη επιτυχία. Και ο Δήμος ακολουθεί την ψυχή του Ζαμπέτα. Ακολουθεί την ίδια ψυχή, ναι. Την ψυχή του Ζαμπέτα κι εγώ. Ήταν ασταμάτητο. Κάποιο προσωπικό αντικείμενο όμως, ξέρω εγώ, κάποιο κοιμήλιο, ένα αγαπημένο του αντικείμενο. Τα κοιμήλια είναι εδώ και εδώ, το έχω ξαναπεί στην αρχισυντάκτριά σας. Τα κοιμήλια και οι κληρονομιές και τα πάντα είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ. Συμφερονταλόγοι. Πολύ τη ζωή που ζούμε τώρα.
Ο Ζαμπέτας, όπως είδατε και στην αρχή, για τα εκατομμύρια και τα εκατομμύρια, ο Ζαμπέτας δεν κυκλοφορούσε με λεφτά. Ο Ζαμπέτας γυρνούσε με το νυχτοκάματο, άφηνε τα λεφτά στη γιαγιά μου, γιατί η νοικοκύρα ξέρει πώς έχει τον μπρόκολο, πώς έχει το κουνουπίδι. Την άφηνε να διαχειρίζεται. Τα κουμάντο στα λεφτά το έχει η γιαγιά. Εσείς τι θα του λέγατε, άμα μπορούσε να μας ακούσει. Εμείς θα του λέγαμε, Παναγία μου, έλα κάτω να μας δεις. Έλα ρε Γιώργο μου, έλα. Γιατί να σου πω κάτι. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν επίσης πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, μουσικοσυνθέτη. Θα χαρούμε πολύ. Χρήστος Νικολόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι. Έλα ρε Τάτη. Τι κάνετε? Είμαστε εδώ μια ωραία παρέα. Ακούω τους χορευτές που μιλάνε. Το 65 σταμάτα με τον Καζαζίδη. Πες μας το. Αμερική, Αμερική. Αμερική το 65, ήταν 18 χρονών. Ο Δήμος είναι αυτός. Ο Δήμος. Όχι, ο Ιορδάνης. Ο Ιορδάνης, τι κάνεις. Κύριε Νικολόπουλε, είχαμε εδώ μια συζήτηση και ρώτησα προηγουμένως τι θα ήταν αυτό που ο καθένας από τους παραβρισκόμενους εδώ θα ήθελε να πει στο Γιώργο Ζαμπέτα αν μπορούσε να μας ακούσει αυτή τη στιγμή. Εσείς τι θα θέλατε να του πείτε? Εγώ θα ήθελα να του πω ότι μας λείπει, τον συζητάμε συνέχεια. Ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος και πραγματικά είναι ένας καλλιτέχνης από αυτούς που πραγματικά μας λείπουν και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτεχνική οντότητα. Αυτό είναι αλήθεια και όπως είπα και εγώ στην αρχή ότι όσα αφιερώματα και να κάνουν εκπομπές και όσες αναφορές δεν είναι αρκετές για να συγκεντρώσουν το μέγεθος αυτού του καλλιτέχνη και όχι μόνο του καλλιτέχνη αλλά και του ανθρώπου, της μπέσας αν θέλετε και όλα αυτά. Και όλα αυτά που εμείς δεν είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε από κοντά, αλλά από αυτά που έχουμε αποκομίσει, από αυτά που έχουμε ακούσει και από αυτά που έχουμε αισθανθεί και νιώσει μέσα από τα τραγούδια του. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ έπαιξα ατέλειωτα τραγούδια μαζί του. Ένα διάστημα, ας πούμε, ήμουνα στην Αυστραλία γιατί πήγαινα σε διάφορες συναυλίες και ακύρωνε το στούντιο για να γυρίσω να παίξουμε μαζί. Είχαμε ένα πολύ καλό, έτσι, μια πολύ καλή χημεία και σαν άνθρωποι. Με εκτιμούσε, τον εκτιμούσα πάρα πολύ. Μου είχε κάνει και μια αφιέρωση που λέει αφιερωμένος ο δίσκος αυτός στο γιο μου, αποκαλεί γιο του. Και πραγματικά τον γνώρισα σε όλες σου τις φάσεις, γι' αυτό σας είπα ότι μας λείπει. Ήταν ένας άνθρωπος που ανεπανάληπτος ο Ζαμπέτας. Οι ηχοληψίες που κάναμε ήταν φοβερές, με το κλίμα πολύ ανεβασμένο, με μεγάλη εφορία. Και εν πάση περιπτώσει, γενικότερα, σαν επειδή προέρχομαι κι εγώ από το ίδιο όργανο, το μπουζούκι, ναι, ήταν ένας δεξιοτέχνης μοναδικός. Όπως ξέρετε, πρωταγωνίστησε σε τραγούδια του Χατζητάκη, στο εξωτερικό, έκανε γνωστό το μπουζούκι. Νομίζω πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αναβάθμισε το μπουζούκι και το ελληνικό τραγούδι. Έτσι, έτσι είναι. Μπράβο ρε Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ που κάνατε έτσι μία τηλεφωνική παρέμβαση. Αυτό όμως που μας μένει εμάς και αυτό είναι και το χαρούμενο, είναι ότι μας μένει μία μεγάλη κληρονομιά. Μπράβο, ναι, βεβαίως. Μπράβο, Κίμ. Αυτό είναι σημαντικό και είναι και διαχρονική η κληρονομιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Εγώ θα ζητήσω τώρα από τον Στέφανο να ακούσουμε το «Πού σε Θανάση», που ακούσαμε και την ιστορία, το πώς βγήκε. Θα πάρω σβάρνα μια βράδια όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολύ τελείες και πολύ κατοικίες. Είχα ένα παλιό φίλο, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μέρο, το στέκι του Θανάση.
σε θανάσει, που σε θανάσει, ήθελα να σαν τα μόνα, που σε θανάσει, που σε θανάσει, ήθελα να σαν τα μόνα, υγρούσεις για να σπάσει. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ακούω ένα ωραίο που θα πω μια γεμάτη εκπομπή, υπέροχη, υπέροχη εκπομπή, είπαμε πολλά, ακούσαμε τραγούδια, περάσαμε πολύ όμορφα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να σας δώσω και δώρα και για να δούμε ποιος ή ποια είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κιμ, τι κάνεις? Καλά, εσείς? Καλά, μια χαρά κι εγώ. Από πού μας τηλεφωνείτε? Τηλεφωνώ από Εγάλεο και είμαι η Έφη. Πολύ ωραία, Έφη. Είσαι έτοιμη να... την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι έτοιμη να παίξουμε μουσικό quiz? Ελπίζω να κερδίσω. Βέβαια, βέβαια, θα το προσπαθήσουμε εδώ μαζί. Και το τραγούδι. Και δεν και... είναι τυχαίο σήμερα, αυτό μπορώ να σου τραγούδι. Πω. Καλή επιτυχία. Εύκολο, εύκολο. Σε περιμένω, μην αργείς, κάτω στην παραλία της μαύρης μου παλιοζωής, να κλείσω τα βιβλία. Πάρε! Ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πειραιώτη, μηχανικό Μυτιλίνιο, τιμόνι Καλαματιανό και καπετάνιο Χιώτη. Τέλεια! Μπράβο! Μπράβο, Έφη! Ευχαριστώ πολύ! Λοιπόν, κέρδισες και το είπες και πολύ ωραία. Έτσι. Και μία ηλεκτρική συσκευή από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνη είναι δικιά σου. Θα συνοηθείς τώρα με την παραγωγή. Τι θέλεις, θα διαλέξεις ό,τι θέλεις, θα σου στείλουμε. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αλλά αύριο θα είμαστε εδώ στις 12 ακριβώς το μεσημέρι με μία άλλη πλούσια εκπομπή. Έχουμε ετοιμάσει διάφορα και γενικά. Έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα για τις επόμενες εκπομπές. Θα κλείσουμε μουσικά με τον Στέφανο. Εγώ σας περιμένω αύριο στις 12 στο Magazine Live.